Είμαστε τρεις, όπως βλέπετε. Επομένως, δεν θα μπει τίτλος. Ένα λογκάκι. Χρήστο. Καλησπέρα. Ξέρετε που μας βρίσκεται, έτσι δεν ξεκινάς πάντα τα podcast. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Shorts, αναμένεται καινούριο. Mastodon τελικά δεν κάναμε. Δεν κάναμε, ούτε OnlyFans κάναμε. Λοιπόν, γιατί είμαστε σήμερα εδώ να κάνουμε το επεισόδιο, τι θεματική έχει, συνεντεύξεις και προσλήψεις, νομίζω. Και θα κάνουμε και ένα ξεχωριστό follow-up, αλλά θα το κάνουμε το recording επί τόπου, για απολύσεις. Οπότε θα είναι δύο διαφορετικά είναι επεισόδια. Οπότε σήμερα θα πιάσουμε το κομμάτι «Πιάνω δουλειά» και την επόμενη φορά θα πιάσουμε το κομμάτι «Με διώχνουν» από τη δουλειά που μόλις έπιασα με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης που είναι ο host, ο Κωνσταντίνος και εγώ, αλλά μου είπαν να κάνω εγώ το intro σήμερα, γιατί τους είπα, παιδιά, πρέπει να δώσουμε αναλυτικά στον κόσμο ένα αρχικό overview, τι θα δουν, τι θα ακούσουμε, γιατί μάλλον θα ακούσουμε σήμερα ευρύ spectrum εμπειριών από το κομμάτι των προσλήψεων. Ο Δημήτρης θα μας δώσει input, πώς είναι να προσλαμβάνεις από τη μεριά του hiring manager σε startup. Κωνσταντίνε, εσύ θα μου δώσεις input πώς είναι να δίνεις και να προτιμάζεις για εταιρείες small medium, θα τους πούμε. Small medium, ναι, ναι. Η εμπειρία μου κυρίως είναι να ψάχνω δουλειές σε small medium. Σε big corporations και funk δεν έχω δουλέψει. Ακόμα δουλέψει. Και εγώ θα σας δώσω τις εμπειρίες πώς είναι να κάνεις interviews με τους funk. Έχω δουλέψει σε δύο funk. Και έχω κάνει και interviews για να προσληφθώ και κάνω και συστηματικά interviews για να προσλάβουμε. Οπότε έχουμε ένα πάρα πολύ ευρύ εύρο σήμερα. Για όποιον δεν ξέρει, ας πούμε, τι είναι η FANG, Χρήστο. Α, ναι. FANG είναι ένα ακρονίμιο, νομίζω, πριν από 10 χρόνια τους λέγανε The Big Four. Είναι οι πέντε μεγάλες έξι, το αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Τεχνολογικές εταιρείες που έχουν ένα δικό τους τελείως κόσμο φτιάξει. Είναι η Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon. Τώρα μπορεί να βγαίνουν μερικοί από μέσα εκεί έξω. Πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε η Facebook σε αυτούς. Τώρα νομίζω η Facebook μέσα. Είναι αυτοί οι πέντε κολοσσοί, ας πούμε, που έχουν δικό τους tech stack και δικό τους κόσμο πληροφορικής. Αλλά νομίζω το επεισόδιο σήμερα ξεκίνησε με αφορμή την εμπειρία του Δημήτρη, που ήταν hiring manager σε startup περιβάλλον. Και να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη, που είναι και ο host του podcast, οπότε δικαιωματικά πρέπει να ξεκινήσει πρώτος. Καλά τα πεις, Χρήστο, εντάξει. Για να το ξαναφέρουμε. Λοιπόν, η συζήτηση, η ιδέα ξεκίνησε ότι όταν είχαμε μιλήσει μαζί με τον Χρήστο στο τηλέφωνο και του έλεγα την εμπειρία μου και επειδή ήταν λίγο πιο γενική, είπαμε δεν το αφήνουμε να το κάνουμε podcast, γιατί εντάξει τα προσωπικά μας δεν τα βγάζουμε, υπάρχει άλλο podcast γι' αυτό, αλλωνώνε. Και ήταν αυτό και είπαμε ότι εντάξει το αφήσαμε εκεί και είπαμε ότι όταν ολοκληρωνόταν η ιστορία, ναι. Και είχε το ενδιαφέρον ότι ήταν κάτι το οποίο είχε αρχή, μέση και τέλος. Να ξεκινήσουμε με το πώς, επειδή είχαμε και... Κάτσε να την έχουμε εδώ. Επειδή είχαμε και την αγγελία έτοιμη, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ναι, ναι. Νομίζω είχαμε κάνει 2-3 iterations πώς θα γράψεις την αγγελία για να προσελκύσεις τον κατάλληλο κόσμο. Ναι, αυτό είχε γίνει λίγο πιο μετά. Λοιπόν, κάτσε να πάμε εδώ τώρα, γιατί είναι σημαντικό εδώ να δει ο κόσμος το τέτοιο. Send. Screen είναι. Οκ. Okay. Λοιπόν... Στον πούτσο είσαι, να σε... Ουπ, συγγνώμη. Εδώ λοιπόν, αυτή ήταν η αγγελία. Γιατί είναι προγραμματιστής με γνώση και καλή εμπειρία 1-2 χρόνια σε Flutter για να μπει στην ομάδα του project, δεν λέμε ποιο. Μερικοί απασχόλησαν δεύτερη εργασία, αμοιβή 12 ευρώ ανά ώρα. Πρέπει να έχει διαθέσιμες, επειδή είναι part-time, είναι μερική απασχόληση, 50% ώρες το μήνα. Ωραία. Που κάνω apply. Φαντάζομαι την έβαλες στο LinkedIn, έτσι δεν είναι? Ναι, παντού. Ναι. Αυτό έχει στους Έλληνες, δεν ξέρω από πού την έβαλα, στους Έλληνες προγραμματιστές στο Facebook, δεν θυμάμαι πού. Τέλος πάντων,
κυκλοφορούν αυτά τα φεδρά. Απλά θέλαμε, μας άρεσε και είπαμε να το ρίξουμε. Και δεν βάλαμε ποιος είναι, παρότι εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί δημόσια την έβαλε ο άνθρωπος, άρα επώνυμα το έκανε. Αλλά πιο πολύ γιατί θα ήθελα να είναι ως instance το τι κυκλοφορεί, παρά να στοχοποιήσουμε κάποιον, ας πούμε, και να τα ζαλίσουμε. Εγώ την είδα τη συγκεκριμένη αγγελία και αυτό που μου έκανε κλικ είναι ότι η αμοιβή είναι πιο χαμηλή από ό,τι δίνω στον καθαριστή μου στο διαμέρισμα στο Λονδίνο. Αφενός, αφετέρου το 100 ώρες το μήνα part-time, δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να έχει 100 ώρες. Χωρίς να θέλω να ξέρεις, αυτό που θα κάνω, δηλαδή, χωρίς να γίνω κάθος. Είναι αυτό το οποίο έχω και πρόβλημα όταν μιλάω και για πολιτικά και για αυτό που προσπαθώ να μην μιλάω ή για οτιδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας παραμορφωτικός φακός, ας πούμε. Δηλαδή, μπαίνεις και είναι σαν να μπαίνεις σε multiverse του Μούρκοκ, ας πούμε. Πηγαίνεις σε ένα σύμπαν όπου το part-time είναι 100 ώρες. Και κάπως αυτό το σύμπαν λειτουργεί. Θα έχει μάλλον και άλλη βαρύτητα, ξέρω εγώ. Ωραία. Οπότε ήρθε η ώρα εσύ να προσλάβεις κάποιον στη startup και έπρεπε να γράψεις ένα σωστό job description, φαντάζομαι. Είναι άλλη startup. Δεν είναι αυτή που μας έχει απασχολήσει σε προηγούμενα επεισόδια. Τελείωσε αυτή. Θα το συζητήσουμε μετά. Ήδρος λαμβάνω, τέλος πάντων. Ναι. Και αυτό που έκανε ήταν το ότι είχαμε πάρει μία ρότα ότι τι περίπου stack θα είχε. Μπήκα στο ChatSonic, έγραψα μια αγγελία και μετά άρχισα να την κάνω edit. Και αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει, ξέρω εγώ, ήταν το ότι επειδή υποτίθεται ότι εγώ είμαι καλός στο να κάνω mentoring, το βασικό offering που θα δίναμε ως εταιρεία στο junior, γιατί είχε κάποιο ρίσκο, ήταν το ότι θα τον κάναμε mid πολύ γρήγορα. Και αυτό προσπαθήσαμε να το βγάλουμε στην αγγελία. Το έγραψα λίγο, το γράψαμε λίγο άστοχα. Την έδωσα σε εσάς και μου δώσατε feedback. Τη διάβαζε και ο founder της εταιρείας και έκαναμε μικροαλλαγές. Και μετά από 2-3 ώρες iteration είχαμε μια αγγελία έτοιμη. Εδώ είναι το ενδιαφέρον του παρένθεση του ChatSonic και αυτών των GPT μοντέλων που κυκλοφορούν, ότι σου δίνουν πολύ εύκολα ένα μπούσουλα, δηλαδή πολύ εύκολα ένα template που παλιά έπρεπε να ψάξεις άλλες αγγελίες, να θυμώσουν κάποια που σου άρεσε και έτσι νομίζω μου γλίτωσε μισή ώρα από τις 3.30, γιατί υπάρχει μια κουβέντα πώς αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας, θα το ρίξουμε εδώ. Αλλά νομίζω είναι μισή με μία ώρα από τις 3.30-4 μου τη γλίτωσε. Και αυτό στο οποίο feedback ακολούθησα πολύ, αλλά δεν το ακολούθησα, ήταν δύο σημεία. Ο Χρήστος ασχολήθηκε πιο πολύ από όσους το έστειλα. Ήταν το ένα το ότι ίσως επειδή έχει συνηθίσει σε αυτές τις punk εταιρείες που παίζεις, funk και ναι, ότι το δικό μου πώς ήταν αιχμηρό. Δηλαδή, το λιάναμε μεν, γιατί ήταν τόσο αιχμηρό που δεν θα ήταν κανένας. Το λιάναμε, αλλά αφήσαμε ότι, όχι, θέλουμε, ήθελα να κάνω trigger κατά κάποιον τρόπο του κανόνα, να πει, ναι, πάω τώρα να στείλω CV αμέσως τώρα, ή φαίνονται τέτοιο, δεν θέλω καθόλου. Ήθελα αυτή την αντίδραση να προκαλέσω. Και αυτό που μου είχε σκεί να... Ήθελες να προκαλέσεις μία αντίδραση. Νομίζω ήταν προφανές. Και, ναι, και εγώ ήθελα να... Το feedback που σου έδωσα είναι ότι η αγγελία δεν πρέπει να σου δημιουργεί τέτοιου είδους αρνητική αντίδραση. Να πούμε συγκεκριμένα ότι στο πρώτο draft version έλεγες δεν θέλω απόφυξη από το συγκεκριμένο κολέγιο. Και σου είπα αυτό θα δημιουργήσει πολύ αρνητικό vibes ακόμα και σε άλλους απόφυτους που είναι από πολύ άλλα πανεπιστήμια. Ναι, έχω το φάγκο ότι okay, πρέπει να διώξουμε το emotional. Ήταν κάτι που πάντα ήθελα να το γράψω, αλλά εντάξει, δεν μου γράφεται. Και μπορώ να πω και ποιο. Ωραία. Είχες όμως ένα opinion. Είχες όμως ένα opinion στο job description. Το κολέγιο με το οποίο πραγματικά δεν κάνω πλάκα, δεν θέλω να δουλεύω με ανθρώπους από εκεί, παρότι έχω γνωρίσει κάποιες κρίσεις, είναι το Imperial College στο Λονδίνο. Είναι μηχανή παραγωγής καθαρμάτων, ας πούμε. Δεν θέλω. Στο computer science. Στο computer science και παρόλα αυτά, παρόλα αυτά το job interview έχει ένα opinion.
τι είδους ανθρώπους έχει ένα opinion που εξηγούσαμε για ποιο λόγο θα γινόταν κάποιος μην πολύ γρήγορα. Και αυτό το οποίο είχαμε πει ήταν το ότι ακριβώς επειδή θα δουλεύεις στο αντικείμενό σου, δεν θα σε βάζουμε σε meetings όπου θα μιλάει κάποιος που δεν καταλαβαίνει τι λες και εσύ θα προσπαθείς να κρατηθείς προσποιούμενος ενδιαφέρον συνέχεια. Κάπως έτσι. Δηλαδή το ότι σε εμάς, ακριβώς επειδή δεν έχουμε γραφειοκρατία, ένας τρόπος θα το κάνουμε είναι το ότι θα έρχεσαι εδώ, ξέρω, δουλεύεις ένα 8 και τις 7,5 ώρες, ξέρω, ή 7 ώρες, πόσο είναι, και τις περισσότερες ώρες θα ασχολείσαι με το αντικείμενό σου και έτσι θα εξελίσσεσαι με αυτό, ή θα έρχεσαι σε επαφή με άτομα από συγγενείς, συγγενικούς χώρους, δηλαδή, ας πούμε, με DevOps, με τέτοιο. Οπότε θα καταλαβαίνεις και τι γίνεται γενικά, δηλαδή αυτό που δίνεις εσύ, που κουμπώνει, που μπαίνει, που βγαίνει, πώς δίνει value, ακριβώς επειδή θα έρχεσαι σε επαφή με άλλα. Αλλά ναι, Δημήτρη, και στο τεχνικό, κομμάτι τι αποφάσισες να βάλεις, πόσο συγκεκριμένη περιγραφή έβαλες ως προς τα skills του υποψήφιου? Ήταν στο να ξέρει κάποια πράγματα που πάντα 4 ουσιαστικά σε Python, γιατί Python είναι το project. Να ξέρει που πάντα 4, να έχει ακουστά κάποια άλλα πράγματα όπως test driven development, δηλαδή να ξέρει απλά τι είναι. Έγραψα τις τεχνολογίες που έχουμε, αλλά σε φάση ότι σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτό. Όχι σε φάση το ξέρεις αυτό απ' έξω και ανακατοτά, γιατί αυτό παρεπέμπει στις ελληνικές αγγελίες. Αν το ξαπέντε και όταν δεν θα σου ένα junior. Ωραία, να κάνω εδώ μια παύση. Κωνσταντίνα, θα μας πεις μετά για την εμπειρία σου. Τη συγκεκριμένη αγγελία τη διάβασες, στην τελική της μορφή? Δεν την έχω δει στην τελική της μορφή. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Θα ήθελα να τη δω, πρέπει να την είχα δει πιο πριν. Να μας πεις αν εσένα θα σε κάλυπτε η γενικότητα των skills που απαιτούνται ή ήθελες κάτι πιο αφαιρετμένο ή πιο συγκεκριμένο. Δημήτρη, την έχουμε screenshot. Θα τη βγάλω τώρα. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ την εποχή που έψαχνα δουλειά σαν junior. Ειδικά όταν πας σε μια startup σαν junior, ή γίνεσαι γρήγορα mid ή πεθαίνεις. Σε εισαγωγικά τον πεθαίνεις, έτσι, δεν σημαίνει ούτε ότι θα σε απολύσουν. Μπορεί να σε απολύσουν, μπορεί να βαρεθείς, μπορεί να απογοητευτείς, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά είναι μια καλή επιλογή για να τριφτείς. Και όντως ο σκοπός είναι να σε χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή να σε πάρουν για να δουλέψεις και να μάθεις και εσύ γρήγορα. Όχι να μπαίνεις σε meeting, όχι να χάνεις τον χρόνο σου. Πρέπει βέβαια και εσύ να είσαι ψαχτήρι. Έτσι. Όσο ο Δημήτρης ψάχνει την αγγελία, να πω ότι είναι και το advice που δίνω εγώ σε νέους, ότι οι startups σου δίνουν αυτό που λέτε και εσείς. Πολύ γρήγορα, αν είσαι και εσείς ζούνι, πας από το junior στο mid, γιατί πρακτικά πρέπει να γράψεις πολύ κώδικα και μαθαίνεις πολλά πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος, νομίζω, να γράψεις πάρα πολλά πράγματα χωρίς να έχεις καλό mentorship. Ο Δημήτρης βέβαια ήταν εκεί να δίνει mentorship. Έχω πάξει και σε startup εγώ που έγραφα πολλά πράγματα, αλλά δεν είχα κανένα να μου πει αν τα κάνω σωστά ή όχι. Αλλά ναι, τα χρησιμοποιούσαν αυτά που έφτιαχνες. Ναι, αλλά ήταν μικρή εταιρεία και δεν ήμουν εκεί όταν μεγάλωσε. Δεν έχω ιδέα αν αυτά που έγραψα. Απλά ήθελε να δουλεύει. Να δουλεύει αυτό, εντάξει. Δεν ξέρω αν θα κάνει ποτέ scale, αν ποτέ μεγάλωνε η εταιρεία, αλλά ήταν ένα ρίσκο που το ξέραμε, το είχαμε πάρει. Αυτό που έφτιαχνες όμως δουλεύει, οπότε τους το έκανες τη δουλειά τους. Σωστό. Ναι. Απλά δεν υπήρχε το QA, δεν υπήρχε το testing. Δεν υπήρχαν. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρέπει να βρεις κάτι, δεν μπορείς να κάνεις zoom, γιατί ο κόσμος δεν θα δει τίποτα. Το ξέρω ότι θα δει τίποτα, αλλά τι να κάνω. Δεν ξέρω. Θα τα αφήσουμε εδώ, ποιο zoom δεν γίνεται. Κάτσε να βάλουμε το... Ένα pie chart. Στο Python νομίζω μπορεί να σκρολάρεις πολύ. Ένα. Στο Python, άμα το έχεις εύκαιρο, μπορείς να σκρολάρεις πάρα πολύ. Δεν είναι PyCharm, είναι G-Edit. Είναι και αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν έπρεπε να το είχα προετοιμάσει πιο πριν. Λοιπόν, τη διαβάζω στα γρήγορα. Δεν ξέρω και αν έχει εδώ view κανένα να γίνει κανένα zoom in. Τέλος πάντων, δεν έχει. Αν δεν μπορείς να αλλάξεις το font. Λοιπόν, requirement στα γρήγορα, να καταλαβαίνει πολύ καλά την Python, να μπορεί να εξηγήσει κάπως ένα μικρό πρόγραμμα
ένα απλό πρόγραμμα λειτουργεί και διαφορές της Python με άλλες γλώσσες προγραμματισμού, διάθεση να γράψει ικανότητα να γράψει HTML, CSS, κάποιο JavaScript, στο σημείο που να μπορεί να καταλαβαίνει κάτι όπως το Tailwind ή το Bootstrap, πώς λειτουργούν, ότι θα περνάμε μερικά πράγματα από Figma και άλλα πράγματα από εκεί, οπότε θα είναι ένα λίγο ψωμοτήρι που θα πρέπει να κάνει, πώς λειτουργούν τα Web Frameworks και τα API, το Git, RDBMS, ιδανικά PostgreSQL, αλλά οποιοδήποτε άλλο. Για φοιτητές που έχουν τώρα αποφοιτήσει κάποιο project που να έχουν κάνει ή κάτι που έχουν κάνει στη ζωή τους, το οποίο να μην έχει σχέση με την ακαδημία. Δηλαδή κάτι εθελοντικό, έκανα backpacking ένα χρόνο στην Ευρώπη ή στην Αφρική, κάτι που να δείχνει ότι δεν πήγαν στο πανεπιστήμιο για ένα πανεπιστήμιο αλκοολισμός, ας πούμε, ή καφές ή τέτοιο. Για τους ανθρώπους που αλλάζουν βιομηχανία, να μας εξηγήσουν περίπου τι κάνανε. Γιατί θα το πω και μετά, πήγανε κάποιοι σε courses, πήγανε κάποιοι σε bootcamps. Πώς δηλαδή ξέρεις πληροφορική, ξέρω εγώ, για να αρχίσεις. Αυτό. Τώρα, να μπορεί να... Εδώ είναι αυτό, να μπορεί να είναι να ενδιαφέρεται να μάθει Django και Celery, να, αν όχι να μας εξηγήσει τι έχει κάνει που το είπα και πριν, να είναι ok στο να θεωρείται ότι θα δουλεύει σε σχέση με την επικοινωνία, δηλαδή η διάθεση και κυρίως η διάθεση να βελτίωσης, επειδή θα πρέπει να εξηγεί, δηλαδή δεν θα είναι κάποιος developer που θα έχει το manager και θα πρέπει να εξηγεί, έκανα αυτό, δεν θέλω να κάνω αυτό, δεν καταλαβαίνω αυτό, έχω μπλοκάρει εδώ. Να μάθει, αν θέλει, να μάθει test-driven development. Τι έγινε τώρα. Να μάθει test-driven development. Να μάθει MongoDB που θα βάλουμε στο τέτοιο και επίσης επειδή ακριβώς υπάρχει διάθεση πιο πάνω από το mentoring, πρόσβαση στο Νότιο Λονδίνο. Δηλαδή ότι ναι μεν θα πρέπει να κάνει pairing ή με μένα ή με τον άλλον founder, άρα εμείς είμαστε στο Νότιο Λονδίνο και να μπορεί να είναι διατεθειμένος να έρθει εκεί. Ωραία. Ένα σχόλιο τώρα, έτσι όπως το βλέπω αυτό, είναι ότι ουσιαστικά τι ζητάς. Ζητάς κάποιον ο οποίος έχει μάθει 5 πράγματα στο πανεπιστήμιο, έτσι, κώδικα, βάσεις, APIs, κάποια βασικά πράγματα και έχει ψαχτεί και λίγο μόνος του, είτε με μια διπλωματική, είτε με κάποιο δικό του project εκτός σχολής, να έχει φτιάξει ένα πορτφόλιο στο GitHub κάπου και να έχει ασχοληθεί με 2-3 πράγματα. Νομίζω αυτό βλέπω εγώ στην αγγελία, το οποίο είναι και to the point, ας πούμε, σε αυτό που φαντάζομαι ότι ψάχνεις. Εγώ προσωπικά, να σου πω την άποψή μου, να προκαταβάλω και το συζητάμε, ότι συνήθως ψάχνω να βρω, ή τουλάχιστον όταν ήμουν junior ή και στην πορεία, έψαχνα να βρω μετά την αγγελία τι γίνεται. Γιατί μπράβο, αυτό είναι το επόμενο, το οποίο είναι λίγο αυτοματοποιημένες πλέον. Okay. Άμα θέλετε να το διαβάσετε, πηγαίνετε πίσω, δεν ξαναβγάζω την οθόνη μου, αλλά το ξαναβγάζω, γιατί μας αρέσει να μιλάμε με ντοκουμέντα. Είναι το Growth Opportunities, που είναι το επόμενο. Και εδώ είπα ότι η δουλειά σου θα είναι διαφορετική, ακριβώς γιατί θα παράγεις προϊόντα, features, δεν μου έρχεται τώρα στα ελληνικά, και θα επεκτείνεσαι σαν επαγγελματίας, versus, έχω πάθει την blog τώρα, σε αντίθεση με το να μαθαίνεις πώς λειτουργεί η εσωτερική διαστρωμάτωση μιας εταιρείας, δηλαδή λειτουργίες και κανονισμούς μιας συγκεκριμένης εταιρείας, ή το πώς συγκεκριμένοι άνθρωποι θέλουν να παίρνουν συγκεκριμένα πράγματα, ας πούμε. Το οποίο υπάρχει σε μεγάλες εταιρείες, ότι ο τάδε θέλει να του μιλάς το πρωί. Ο άλλος θα θέλει μία σελίδα, παρότι η εταιρεία σου λέει ένα email, ξέρω εγώ, μικρό. Αυτά τα, πώς το λένε, υπάρχει μια λέξη γι' αυτό. Την έχουν κάνει αυτή την ερώτηση, εσύ, το θυμάμαι. Ναι, θα κάνεις πράγματα που έχουν σημασία, λιγότερη γραφειοκρατία και meetings, όπου θα κάθεσαι εκεί πέρα ντυμένος πιο σοβαρά από τον βασιλιά, προσπαθώντας να καταλάβεις τι γίνεται.
Αυτό είναι, είχα βάλει Βασίλισσα, αλλά μας άφησε. Και μετά, με βάση το τι, με το τι θες, με το τι θες και με το πού θες να αναπτυχθείς, μπορεί να συζητήσουμε αν θες να πας σε λίγο DevOps, λίγο UI, λίγο UX, λίγο Data Science, άλλες ανάγκες, ό, να γίνεις πιο καλός στο ακριβώς στον προγραμματισμό που είναι η αρχή. Και αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Δηλαδή θα μπεις μέσα, δεν είναι ότι επιλέξετε ό,τι θέλετε, αλλά θα επιλέξετε αυτό που θέλω εγώ. Υπάρχει ολοκληρός τέτοιο. Θα κάτσεις 2-3 μήνες, θα δούμε τι θες και μετά από αυτό θα αποφασίσουμε. Τέλεια. Για τη συγκεκριμένη θέση ψάχνατε ένα άτομο. Ένα, ναι. Εγώ θα το ρώταγα αυτό το junior. Γιατί τώρα εγώ ξέρεις προκαταβάλλω, αλλά λέω ότι ωραία, θα επιλέξω τι θα κάνω εγώ στην πορεία. Και αφού δεν έχετε άλλο άτομο, αυτά που θέλετε εσείς να κάνετε, ποιος θα τα κάνει στην εταιρεία, αν δεν τα κάνω εγώ. Εγώ. Στο τέλος θα τα κάνω όλα. Εσύ, μπράβο. Αυτή είναι μια ερώτηση, ας πούμε, εγώ θα έκανα σαν junior. Ναι, σαν μητή. Λίγο ελληνική, λέει, λίγο υποψιασμένη ότι υπάρχει κάποια φάκα. Εντάξει. Έλα, παππού, να σου δείξω τα μπλεχόροφα που λέει. Ναι. Το δικό μου σχόλιο, και διορθώσουμε γιατί έχω εικόνα από αγγελίες στην Ελλάδα πάνω από 10 χρόνια πριν, είναι ότι είναι σαφώς βελτιωμένη, γιατί πριν από 10 χρόνια στην Ελλάδα ζητούσαν πάρα πολύ συγκεκριμένα software stacks και δεν αναφέρανε καν τα growth opportunities και soft skills και οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Βγάζαν ένα check set. Ξέρεις Java, ξέρεις Spring, ξέρεις JBoss. Τέλος, θα σε πληρώνουμε το μισθό σου στη θεραπεία του μηνός και είμαστε χαρούμενοι. Έτσι ήταν τα ελληνικά τα job listings που θυμάμαι εγώ πριν από 10 χρόνια. Νομίζω ότι τώρα έχουν βελτιωθεί βέβαια και στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Νομίζω πολλοί HRs που μου έχουν κάνει recruit στο LinkedIn προσπαθούν να μου δείξουν ότι αλλάζουν τα πράγματα στο recruiting στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κατά άποψή μου είναι καλά balanced η συγκεκριμένη αγγελία, ότι δεν δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα εργαλεία. Το αφήνει ανοιχτό, θέλει κάποιον ο οποίος απλά να ξέρει τι γίνεται. Δημήτρη, νομίζω ότι το opinion που έβαλες ως προς τα corp policies είναι λίγο strong. Institutional knowledge ήταν αυτό που ξεχνάει. Δηλαδή, δεν διαφωνώ στην ουσία. Θα μπορούσες να πεις εδώ είναι startup, θα γράφεις κώδικα και δεν θα ασχολείσαι με overhead και bureaucracy, χωρίς να μπει στον κόπο να περιγράφεις όσα σε χάλασαν στις μεγάλες εταιρείες. Που είναι όπως τα περιγράφεις. Ναι. Δεν είναι ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι ότι δεν είναι έτσι. Είναι ωραίο το opinion. Δεν είναι το ότι με χάλασαν, να σου πω. Είναι το ότι αυτό έχω ακούσει ως παράπονο από άλλους, δηλαδή το έχω διαβάσει πολύ στο Reddit, το έχω συζητήσει από άλλους. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι εγώ έχω, να σου πω, εγώ έχω χάλασμα με το institutional knowledge γενικά, ιστορικά. Δηλαδή μου τις πάει, ναι. Και έχουμε κάνει πολύ παλιά επεισόδιο με έναν εξαιρετικό παιδί, ο οποίος μου το είχε αναλύσει με το disk model και μη είχε βγάλει foul. Και εδώ φταίω εγώ. Αλλά αυτό το ότι μπαίνει κόσμο σε meetings που δεν καταλαβαίνει τι λένε, νιώθει άσχημα και όλο αυτό, το είχα ακούσει, εμένα δεν με ενοχλούσε. Δηλαδή, εγώ έμπαινα σε αντίστοιχα meetings και λέω, εντάξει, ενώ κάθομαι εδώ, κάτι θα πιάσω όταν ήμουν junior και κάπως θα κουμποθεί με κάτι άλλο. Δηλαδή, προσπαθούσα να ρουφήξω κάτι. Αλλά έχω ακούσει από πολλούς άλλους να λένε ότι αυτό είναι... μου έρχεται αγγλικό σε όρος τώρα. Δεν πειράζει. Burden. Δηλαδή είναι ένα άγος που θα πρέπει να... Αυτό είναι αυτά που διαβάζω τώρα. Ξέρεις, υπάρχει έλλειψη επαφής με τη σύγχρονη Ελλάδα. Διαβάζω λίγο. Άγος. Okay. Λοιπόν, ναι. Ωραίο. Λοιπόν. Αυτό που λες ισχύει. Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Έτσι. Όχι, όταν, ισχύει, ναι. Το βάλαμε σε αυτή την ελληνική εταιρεία, We Work, Upwork, όχι, Work είναι το άλλο, το ισραηλίτικο, το Upwork, νομίζω, Upwork τι λένε. Υπάρχει την ελληνική Upwork. Εταιρεία. Δεν νομίζω την ελληνική εταιρεία. Νομίζω αναφέρεις... Όχι Upwork. Όχι, ναι. Workable. Όχι, εντάξει, ναι. Ελληνικό το δίνει. Ναι. Το βάλαμε στη Workable. Εννοώ. Στην αρχή είχαμε ξεχάσει να βάλουμε το ότι θέλουμε UK και όλο αυτό, ξέρω εγώ, και μας είχαν έρθει κάτι πολύ άκυρα. Δηλαδή είχαν έρθει... Καλά σας κάνω. Καλά, ναι, για να μάθουμε, ας δώσουμε χαρακτήρα. Από το Νεπάλ είχε γράψει κάποιος, πώς, τέλος πάντων, το ίντερνετ.
Και αυτό που έγινε ήταν ότι έκανε το πρώτο screening ο founder και σε μένα κατέληξαν 5 άτομα. Και αυτό που λέγαμε να ρίξουμε στο podcast είναι πώς ήταν αυτοί οι 5 και θα και κάποια έτσι πώς μετά επιλέγεις. Και τώρα θα, ναι, πριν μπούμε στους 5, επειδή θα γίνει ανώνυμα, έχω εδώ και τις σημειώσεις μου μάλιστα, οποίες έχουμε να μην πέσουν. Θα τις δείξω ανάποδα, άμα χρειαστείτε να με ρωτήσετε κάτι. Το πρώτο είναι το ότι ήταν 4 άντρες και μία κοπέλα, αλλά στα ονόματα που θα πούμε για να ακριβώς υπάρχει ανωνυμία, θα δώσω σε όλους ένα ανδρικό όνομα. Θα τους πω α, β, γ και θα πετάμε σε όλους ένα ανδρικό όνομα. Ήταν και οι 5, θα τους ήθελα για κάποιο λόγο, και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, γιατί την προηγούμενη φορά που έκανα την ίδια δουλειά, έβλεπα κόσμο που δεν τον ήθελα. Για διαφόρους λόγους. Και αυτό το οποίο, επειδή υπάρχει και feedback, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να γράψω σε κάποιον, και ήταν ένας από τους υποψήφιους, δεν θα πω σε ποιον, παρότι είναι ανώνυμος, και ήταν από τους υποψήφιους που θα θέλαμε πάρα πολύ σε σχέση με άλλους. Δηλαδή ήταν πολύ, υπερτερούσε αρκετά όταν τους είχαμε δει. Και έχω κόλλημα να το πω τώρα, νιώθω εξαιρετικά άβολα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βγει. Και συγχωρέστε με για αυτό, θα το πω τώρα, μύριζε η αναπνοή του. Okay. Πρέπει να έχει κάτι στο στόμα του που ενώ ήσουν δίπλα του βρώμαγε. Είχε πέτρα σίγουρα, φαινόταν η πέτρα. Και αυτό άντε να το πεις, ξέρω εγώ. Awkward αυτό, πολύ. Λοιπόν, και αυτό επειδή το είχα ψάξει παλιά, λίγο, εσείς που μας ακούτε, άμα τρώτε άκυρα χωρίς λόγο, κάνετε το εξής. Πηγαίνετε, προσπαθήστε να δείτε, υπάρχουν μερικά blog, μερικά άρθρα γύρω-γύρω, που λένε πώς κοιτάς αν έχεις, αν μυρίζει αναπνοή σου. Νομίζω ένα που είχα διαβάσει, λέει, παίρνεις ένα κουταλάκι, το τρίβεις στη γλώσσα και το πηγαίνεις βάζεις στη μύτη σου. Αν μυρίζει, είναι ένα σημάδι. Άλλο, αν δεν έχεις πάει στον οδοντίατρο για καθορισμό τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή, εκεί που θα σε κοιτάξει, θα σου πει, α, έχεις αυτό εκεί που μάλλον ένας μύκητας, δεν ξέρω για ποιο λόγο μυρίζει αναπνοή, αλλά βγαίνει. Επομένως, τσεκάρετε το και νιώθω πολύ άσχημα, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσω το κοινό μας με το να το πω. Παρόν νιώθω εξαιρετικά άβολα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Σκέψω ότι θα τον έχει. Ναι, ναι, συγγνώμη, πες Χριστό. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σε ένα χώρο εργασίας να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρισκόμαστε, νομίζω ότι υπάρχουν δικλείδες στο πώς κάνεις επιλογή προσωπικού. Είναι πολύ λεπτό, είναι πολύ λεπτό. Κωνσταντίνε, έχεις βρεθεί σε τέτοια κατάσταση? Δεν έχω βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Προσπαθώ όμως να μπω. Αν ήταν πάρα πολύ καλός, μπορεί και αν το έλεγα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω όμως πώς το διαχειριστώ. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να μου πεις τώρα ότι ξέρεις το τόπα και έγινε αυτή η ιστορία. Αλλά όσο σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να χάνει ευκαιρίες, γιατί μπορεί να μην έχει σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο. Κακός μεν, πολύ κακός. Η στοματική υγιεινή είναι πολύ βασικό. Να το ξέρει. Και για την υγεία μας. Αλλά δεν το έχει καταλάβει. Δεν είναι κρίμα αυτός ο άνθρωπος να χαντακώνεται και να ρωτιέται γιατί. Οπότε, μόνο καλό θα το έκανα. Βέβαια, θα ήταν πολύ awkward. Δεν ξέρω αν θα το έλεγα, δεν σε παίρνω γι' αυτό, αλλά μπορώ να το έλεγα, δεν ξέρω, είναι αυτό το θέμα. Το μπαίνεις, δεν το μπαίνεις μετά, όταν το πεις. Αν το πεις, πώς γίνεται awkward. Είναι πολύ περίεργη περίπτωση αυτή, δεν θέλω καν τη... Δεν θα πω την απόφαση, αλλά μία σκέψη που είχα, που έκανα, επειδή με απασχόλησε, ήταν το ότι θα προσπαθήσω να κρίνω αντικειμενικά και άμα επιλέξω, αυτό το σκέφτηκα την ίδια μέρα, ξέρω εγώ το κάναμε το πρωί, το σκέφτηκα την ίδια μέρα το απόγευμα ενώ γύρναγα σπίτι. Ότι ίσως να του το έλεγα αφού τον προσλάβω. Ίσως, ναι. Δηλαδή, δηλαδή αυτό σκέφτηκα εκείνη τη συγκεκριμένη. Αν τότε ξεκινείται, υπάρχει αυτό το θέμα, τσεκάρε το. Για ποιο λόγο, γιατί πρέπει... Άμα ήταν πολύ καλός, ναι, θα ήταν μια καλή ιδέα αυτό. Και για ποιο λόγο.
πώς το τι έγινε και το θυμάμαι, έχει εδώ μπροστά ένα καφέ, ένα νύρο. Είχαμε θέμα, είχαν πάρει όλα τα τραπεζάκια στο Open Office. Δηλαδή δεν είναι αυτά που είχε για meetings, τα είχαν πάρει όλα. Και του λέω, πάμε για καφέ, ξέρω εγώ, και θα το κάνουμε σε καφέτερια. Νιώθεις άβολα, γιατί κάποιος θα νιώθει άβολα να σου εξηγεί, ξέρω εγώ, αυτά που τον ρωτάς, ξέρω εγώ, και να εκτίθεται, ενώ περνάει κόσμος γύρω-γύρω. Startup ο συγκεκριμένος, δεν, άμα ένιωθε, θα έπρεπε να βρούμε μια άλλη λύση, να πάμε κάπου που να είμαστε πιο έτσι, δεν ξέρω. Να βρίσκαμε ένα άλλο κομμάτι, κάτι θα βρίσκαμε. Αλλά είπε όχι, okay, και καθόμασταν και μου έρχεται μία έτσι στη μούρη και ταυτόχρονα έχει ανοίξει πόρτα από πίσω της κουζίνας. Και η φάση ήταν, ωραία, κάτι θα μαγειρεύουνε. Αλλά την άλλη, αυτές οι σκέψεις περνάνε στο μυαλό μου. Αλλά σε καφέ, καφενείο είναι, τι να μαγειρεύουνε. Μετά κλείσανε την πόρτα και κάπως εκεί έτσι το τέτοιο. Okay, okay. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρουσα, αλλά λοιπόν, είναι περίεργη. Πρώτος, να πούμε ένα όνομα από Α, να το πούμε Ανέστη. Α, Β, Γ, Δ. Ο Ανέστης, λοιπόν, ήταν ο πρώτος. Λοιπόν, τώρα πώς τους βλέπω από τη δική μου μεριά, που δεν το είχα ξαναζήσει αυτό τόσο έντονα, γιατί ήταν, είναι 5, ήταν καλή. Έχω ξαναπροσλάβει κόσμο στο παρελθόν, αλλά ήταν κάπως ιδιαίτερα. Λοιπόν, ο Ανέστης ήταν αυτό που λέγαμε entrepreneurial εντελώς. Είχε ξεκινήσει από κάποιο τομέα άσχετο, δηλαδή είχε ξεκινήσει να γίνει, δεν θυμάμαι και εγώ τι ας πούμε, κάτι κουλό, δεν θυμάμαι, πιλότος, κάτι τελώς τέτοιο. Άλλαξε γνώμη, πήγε, έκανε μάστερ σε διεθνείς σχέσεις, ξέρω, κάτι τρελό, και κατέληξε να γίνει front-end developer, ο οποίος ήθελε μετά από μερικά χρόνια να μεταπηδήσει στο back-end. Okay. Εκεί λοιπόν κατάλαβα γιατί δεν με παίρνανε εμένα. γιατί με παίρνανε εμένα σε πολλά μέρη. Γιατί πρώτον, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη 3 άτομα που είναι entrepreneurial και έτσι, κομμάτι που θέλουν να... Δηλαδή έχει τους 2 founders και εμένα προς το πάνω, που ίσως μπορώ αργότερα ως co-founder, με equity. Αλλά έχεις, δηλαδή, αυτή την μπάστα, ας πούμε, την έχουμε ήδη για να τη στείλουμε. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ξεκινάει πράγματα, μαθαίνει το ένα τ' άλλο. Θέλατε να πωλείς, δηλαδή. Θέλαμε έναν λίγο πιο, ναι, θέλαμε έναν λίγο πιο, παιδί μου, να κουμπώσει στις ανάγκες που κάποιου που γράφει κώδικα. Ο συγκεκριμένος ήταν αυτό, και χτύπα για αυτό, δηλαδή το ότι αν ήμουν μόνος μου, δηλαδή άμα έρθει αύριο και μου πει θέλω να ξεκινήσω κάτι, θέλω λεφτά, θα του δώσω. Άμα μου πει Δημήτρη, έχω μια ιδέα αυτή και για αυτή και για αυτό το λόγο, θα πάω ή θα ψάξω να του βρω άτομο να τη συνεχίσει. Αλλά για να τον βάλω, κάπως κάτι δεν μου καθόταν καλά. Και κάτι που μου έκανε εντύπωση ήταν ο μόνος που είχα μια ερώτηση λεγόμενης φαγούρας στις σημειώσεις μου. Αυτό δηλαδή μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ποια είναι η γνώμη σου για το chat, GPT και όλα αυτά τα μοντέλα που βγαίνουν τώρα. Έδωσα ακριβώς την ίδια απάντηση που είχαμε βγάλει με τον Κωνσταντίνο όταν είχαμε κάνει επεισόδιο. Okay. Δηλαδή το ότι θα ρίξει το entry level, θα το κάνει πιο δύσκολο γιατί θα τα κάνουν έτοιμα, θα μπορούν να ξεκινήσουν πιο πολλές επιχειρήσεις ακριβώς γιατί θα πούνε, ωραία, κάνω με ένα AI το λόγο μου, με ένα AI εκείνο και μετά τα φτιάχνω. Δηλαδή, πράγματα που είχαμε αναφέρει. Και ήταν αυτό. Δηλαδή, ο τύπος τον ήθελα για αφεντικό μου. Δηλαδή, ήθελα τέτοια ή συνέτερο. Έβγαζε αυτό. Κατά κάποιον τρόπο. Αυτό, λοιπόν, δεν αποτελεί μόνο του αρνητικό. Αλλά αρνητικό ήταν το ότι η Python του ήταν πολύ αδύναμη. Δηλαδή, πάρα πολύ αδύναμη για να τον βάλω σε αυτόν τον πολλαπλασιαστή που είχα στήσει. Πώς την έκανες ασές? Ενδιαφέρον εδώ, επειδή είμαι κατά των coding tests, είχα πάρει ένα προγραμματάκι από το Project Euler που είχα γράψει και το είχα γράψει ένα απλό μαθηματικό με Fibonacci και το είχα γράψει σε 5-6 παραλλαγές. Και τους έδινα τον κώδικα και τους εξηγούσα να μου πούν
πώς λειτουργεί κάθε μία, επειδή σε κάποια είχα βάλει κάποιο pattern, σε κάποια άλλη δεν είχα βάλει pattern, σε κάποια άλλη το είχα κόψει σε πολλά function, σε κάποια άλλη είχα μόνο ένα function. Ήταν αυτή η λογική. Ποιο είναι καλύτερο κάθε φορά, δηλαδή πώς επιλέγω με βάση αυτές τις λύσεις όπου όλες δούλευαν, πώς επιλέγω κάθε φορά, και νομίζω αυτά. Και είχα επίσης ένα κώδικα από το production system, δηλαδή κώδικα που είχα χρησιμοποιήσει και έμπαινε μέσα, ο οποίος είχε πάρα πάρα πολλά, πολύ ιδιωματικά της Python. Και τους έλεγα να μου εξηγήσουν, ξέρω εγώ, εδώ τι γίνεται. Ας πούμε, ένα είναι ότι καλούσα, έβαζα κάποιες συναρτήσεις, τις έβαζα ως κομμάτι σε έναν πίνακα. Και όπου άλλες γλώσσες δεν σου επιτρέπουν, ας πούμε, νομίζω Java και σου επιτρέπει, Java όχι, την τελευταία φορά που την έπιασα, ότι δεν σου επέτρεπα να περνάς τη function, αν τώρα έχει τα anonymous, ως μεταβλητή. Επομένως, αυτό ξέρω εγώ, σου λέω, OK, γιατί να μην τις κάλεσαι τις function μία-μία και να τις βάλω σε ένα πίνακα. Είχα κάτι τέτοια. Και ήταν ένα παράδειγμα όπου είναι αυτό το celery που λέμε, όπου έστειλες ένα task με το celery και το έπαιρνε ο άλλος και το εκτελούσε. Και έτσι έβλεπες ασές πραγματικά πράγματα όπως, ξέρω εγώ, patterns, documentation. Και πραγματικά ήταν μια αρκετά καλή ακτινογραφία των γνώσεων του σε Python μαζί με τις υπόλοιπες ερωτήσεις που τους έκανα. Μία άλλη ερώτηση που έκανα... Οπότε το assessment που έκανες, Δημήτρη, είναι να καταλαβαίνει ο άνθρωπος να διαβάσει κώδικα, αλλά δεν τον έβαλες να γράψει κώδικα μπροστά σου. Όχι. Okay. Όχι. Αυτό που του ζήτησα, σημαίνει, που μου έχει φανεί πάρα πολύ, που δίνουν, και αν μας ακούει κάποιος που είναι προγραμματιστής, ίσως να έχει νόημα να σταματήσει, να βάλει παύση εδώ, του είπα, δώσε μου 3 επιχειρήματα υπέρ του να χρησιμοποιήσουμε Python και 3 επιχειρήματα εναντίον σε μια εταιρεία. Και πραγματικά, επειδή αυτή την ερώτηση την κάνω αρκετά χρόνια, είναι πολύ ακτινογραφία του πώς έχει ασχοληθεί ο άλλος. Ας πούμε, ένα πράγμα είναι το ότι επειδή υπάρχει ένα παράξενο πράγμα, είναι πολύ δύσκολο στην Python να κάνεις, να κάνεις multi-core. Για κάποιον τρόπο. Δηλαδή, και ανάλογα, δηλαδή, τέλος πάντων, χωρίς να πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αυτή ήταν άλλη μια ερώτηση ακτινογραφία. Δηλαδή, από τέτοια εκμέευα τις ικανότητές τους. Πάμε στον επόμενο υποψήφιο. Ωραία. Πώς να το πούμε αυτό από Β'? Βαγγέλη. Βασίλη. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης που τον έχω εδώ, τώρα δεν ξέρω αν με τη σειρά που τους είδα, αν έχει φύγει λίγο ή... Κάτσε, ναι, τώρα θα τα βάλω και στη σειρά που τους είδα. Ρώσος. Αυτός λοιπόν είχε το εξής. Δεν ήξερε. Ήταν από αυτό που είχε κάνει αρκετά, είχε δουλέψει αρκετά με ML και η Python που γράφουν οι άνθρωποι που κάνουν ML και Data Science είναι αρκετά μέτρια, ακριβώς επειδή την χρησιμοποιούν πολύ σαν εργαλείο να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Και έτσι αυτό που μου είχε κάνει... Δεν απόλυτο αυτό βέβαια. Αλλά... Ναι, αλλά συμβαίνει, στην αρχή ειδικά. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν, πέρα το ότι είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του, ήταν το ότι σε ό,τι δεν ήξερε, προσπαθούσε επιτόπου να βρει μια απάντηση, η οποία ήταν και πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, υπήρχαν πράγματα που δεν ήξερε και έπεφτε και μέσα κιόλας. Δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά μάλλον κάνει αυτό. Και ήταν σωστός. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά μάλλον κάνει αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά μάλλον κάνει αυτό. Και έπεφτε, είπα, πολύ λογικά επιχειρήματα. Και το θετικό αυτού του υποψηφίου ήταν, βέβαια, η ταχύτητα. Δηλαδή, το ότι ήξερες ότι αφού αρχίζεις να δουλεύεις μαζί του, θα τα μάθει όλα εν ευθέτω χρόνο. Αλλά δεν είχε πάρα πολύ ακόμα, ήταν λίγο πιο πίσω στο τι φέρνει στο τραπέζι, που λέμε εδώ πέρα. Δηλαδή, το ότι ήθελε αρκετό χρόνο επόασης μέχρι, παρότι μάθαινε με αυξημένη ταχύτητα, ήθελα αρκετό χρόνο επόασης μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο
Που πραγματικά ήταν φρέσκος απόφυτος σχετικά. Ναι, ήταν φρέσκος απόφυτος, ναι. Okay. Φρέσκος απόφυτος, όταν έγινε η συνέντευξη. Και είχε κάνει κάποια διπλωματική, φαντάζομαι, σε ML, γι' αυτό ήξερε, είχε επαφή. Κάτι ρομπότεξ είχε κάνει, κάτι είχε κάνει πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Και όταν τον ρώτησα πώς το έχεις αυτό, ας πούμε, μου είπε ότι το είχε κάνει επειδή έκανε σκι, που λέει στο σκι άμα σταματήσεις, δεν μπορείς να σταματήσεις το σκι, μου εξηγούσε. Και αυτό του είχε μπει σαν νοοτροπία από τα σπορ που έκανα από μικρός, να μην σταματάει. Δηλαδή να μην πει, α, δεν ξέρω, θα το ψάξω, μπορώ να το τέτοιο. Όχι, πρέπει να είναι αυτό. Πάμε στον Γάμα. Γάμα. Γιώργος. Γιώργος. Ο Γιωργάκης, λοιπόν. Κάποιος να τα θυμάται, μα γυρίσουμε πίσω. Εύκολο. Αυτός είχε ακαδημαϊκό background καλό. Ήταν ο καλύτερος από άποψη, από τεχνική άποψη. Μακράν από τους όλους. Τα ξέρε όλα. Άγγλος. Και είχε αυτό το ότι κράταγε την απόσταση. Δηλαδή με όλους τους άλλους ένιωθα ότι κάπως... ένιωθα κάπως όχι φίλος, αλλά ότι κάπως μπορούσα, ξέρω εγώ, να τους δω κάπως πιο φιλικά σε κάποιον τρόπο. Αυτό το παιδί κράταγε την απόστασή του. Με αυτόν, λοιπόν, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που είχα ήταν ότι δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δηλαδή... με τους υπόλοιπους, έφτασαν όλοι σε ένα σημείο που κάτι από αυτά που είχα γράψει, που τους ρώταγα το ένα τ' άλλο, δεν ξέρανε. Οπότε έβλεπες πώς αντιδρούσανε στο άγνωστο. Στον συγκεκριμένο, και προσπάθησα και σε μια φάση είχα αρχίσει να δηλαδή είχα βρει κάπου μια τρυπούλα σε κάτι που είχε πει και είχα αρχίσει να πιέζω και το είπα μετά, ήμουν αγενής, ας πούμε, γιατί προσπαθούσα να δω πώς αντιδράσεις σε κάτι που δεν ξέρεις. Και ναι, το μόνο πρόβλημα που είχαμε αυτόν ήταν το ότι δεν, επειδή ήταν αυτό ο ΠΑΚ, ας το πούμε, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι okay, θα έρθει η ώρα που θα διαφωνήσουμε. Πώς θα διαφωνήσουμε? Θα έρθει η ώρα που θα έρθεις απέναντι σε κάτι που δεν ξέρεις. Πώς θα το μάθεις? Δεν μπορούσα να εκμεύσω αυτή την πληροφορία. Ένα πράγμα υπέρ του ήταν το ότι ενώ οι άλλοι δεν κάνανε, όλοι οι άλλοι, δηλαδή άλλοι τέσσερις και οι επόμενοι δύο που θα αναφερθώ, δεν κάνανε τόσο πολλές ερωτήσεις, το οποίο είναι σημαντικό και το έχουν πει και οι social nerds, νομίζω, που είχαν πει. Κάνετε πολλές ερωτήσεις μετά, πάρα πολλές. Αυτός ήταν, έκανε ερωτήσεις, δηλαδή πού θα δουλεύω, πού θα είναι το γραφείο μου, το οποίο ξαφνικά σε σχέση με τους άλλους με έβαλε να τον σκεφτώ ότι όντως δουλεύει. Δηλαδή με έβαλε, πραγματικά μου επηρέασε το μυαλό με το να τον σκέφτομαι να είναι δίπλα μου και να δουλεύει τέτοιο. Και είχε πει ότι γράψατε αυτό και αυτό και αυτό. Πώς θα με κάνεις καλύτερο προγραμματιστή έτσι όπως με είδες τώρα? Δηλαδή φαινόταν και μετά που διάβασα το βιογραφικό του λίγο πιο πριν, ότι είχε πει ότι είχε όχι χάσει λίγο χρόνο, είχε κάνει άλλες δουλειές που δεν τον ενδιέφεραν, είχε καταλήξει ότι θέλει να το κάνει αυτό και ήθελε προφανώς να έρθει σε εμάς για να κερδίσει το χαμένο χρόνο. Οπότε ήρθε και ρώτησε, εξήγησέ μου, έτσι όπως είμαι, με ποια βήματα θα με κάνεις καλύτερο προγραμματιστή. Είναι πολύ σημαντικό. Τι του είπες? Δεν θυμάμαι. Σου βάλε αυτό στη δύσκολη ερώτηση τελικά, που δεν ήξερες. Ναι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Κάτσε να δω. Ωραία. Πέρα το Γιώργο. Αυτή, λοιπόν, όπως το ακούω, είναι μια καλή ερώτηση για να την κάνουν όσοι μας ακούν από εδώ και στο εξής στις συνεντεύξεις τους. Όταν είστε εσείς από τη μεριά, ρωτήστε πώς θα με κάνετε καλύτερο. Εδώ που λέτε θα με κάνετε grow. Τι εννοείτε? Δεν θυμάμαι τι του είπα. Από προσπαθώντας, χωρίς να είμαι τέτοιο, νομίζω ότι του είπα περίπου αυτά που είχαμε γράψει και στην τέτοια. Δηλαδή το ότι θα μπούμε θα προσπαθήσω πολύ γρήγορα να δω τι θέλεις, που θες να πας και
θα καλύψουμε τις τρύπες στην αρχή και μετά θα δούμε τι θες να πας και θα επενδύσουμε εκεί. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς, ας πούμε. Γιατί μπορεί ενώ μιλάγαμε να του είχα πει ότι okay, είδα ένα κενό εδώ. Αυτό πρέπει να το καλύψουμε. Δηλαδή, του είχα βγάλει κάτι για τις πρώτες για τις εβδομάδες. Τι θα γινόταν. Μάλιστα, ωραία. Είναι σημαντικό να ρωτάς. Τώρα εγώ σκέφτομαι συνεντεύξεις που έχω περάσει που είχαν, ξέρω εγώ, 3-4 γύρους και είχα βγει από τον 4ο γύρο. Είχα λύσει σχεδόν όλες τις απορίες που μπορούσα να λύσω σε επίπεδο συνέντευξης. Και βγαίνω από τον 4ο γύρο, νομίζω ήταν ο leader, ας πούμε, με το manager, θυμάμαι, και λέω, όχι ρε γαμώτα, αυτούς δεν τους ρώτησα τίποτα. Έχει γούστο τώρα να μου απαντήσουν, ξέρω εγώ, δεν ρώτησες τίποτα. Έχω ρωτήσει όλους τους tech από πίσω, όλους τους go-to guy. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ενδιαφέρον. Το θυμάμαι αυτό. Δέλτα, όνομα από Δέλτα. Δημήτρης, αφού με λέμε γιατρός. Δημήτρης, έχουμε εμένα. Δήμος, αφού είναι Δήμος. Να βάλουμε και μια γυναίκα, να είμαστε και λίγο diverse. Είπαμε να πούμε αθηνικά για να κάνουμε... μην πούμε ποιος ήταν γυναίκα από τις αποψήφιες. Ναι. Εδώ λέμε την αθηνικότητά του, βέβαια, αλλά δεν ξέρω τώρα. Σε αυτό δεν έχουμε discrimination. Εντάξει, ναι. Ο Δήμος, τέλος πάντων. Η Δανάη, αν θέλετε γυναίκα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκίνησε ο οδηγός φορτηγού. Δεν έχει πολλούς οδηγούς φορτηγού. τέτοιο. Έκανε κάποιο conversion. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πόσο πολύ πιο upskilled ήταν, πόσο πολύ καλός ήταν σε σχέση με το γεγονός ότι δεν είχε ακαδημαϊκή εμπειρία. Δηλαδή, φαινόταν ότι ήταν κάποιος ο οποίος είχε αποφασίσει να μπει σε αυτό το χώρο για δικούς του λόγους. Μπορεί να είναι ότι πληρώνει περισσότερο, μπορεί να είναι ότι θα έχει σταθερή διαμονή, γιατί μπορεί να θέλει να κάνει οικογένεια. Δεν ξέρω, δεν το ρώτησα. Και ήταν στο φορτηγό του και μετά πήγαινε σπίτι και έκανε συνεντεύξεις κώδικα. Συνεντεύξεις κώδικα μέχρι να... να πιάσει κάπου, ας πούμε. Και από εδώ δεν θυμάμαι κάτι αρνητικό ιδιαίτερα. Αυτό ήταν εξαιρετικά κοινωνικός. Δηλαδή ένιωθες ότι σου έβγαζε αυτό το ότι θα δουλέψει. Δεν είναι το ότι θα έρχονται και θα λέμε μπουρδες, αλλά ότι είχε αυτό που δεν το είχε ο προηγούμενος, ότι... θα έχει μια ευχάριστη παρέα. Ναι, αυτό. Θα δουλεύουμε μαζί σχετικά ευχάριστα. Είχε κάνει το εξής, το οποίο ίσως να τέτοιο, γιατί υπάρχει και το εγώ. Στις ερωτήσεις είχε πει, ξέρω εγώ, με είχε ψάξει στο LinkedIn. Και μου είχε πει πόσο καιρό ήσουν σε αυτό το project. Δουλεύεις εδώ, πώς δουλεύεις, γιατί υπάρχει αυτή η ιδιόμορφη φάση όπου τέτοιο. Είχε πει, ξέρω εγώ, είχε πει, με αυτό ξέρω εγώ, είπα ότι είχε γράψει ένα βιβλίο. Δηλαδή είχε ασχοληθεί για να πιάσει και αυτή την πλευρά του, δηλαδή το να... Okay. Δεν το βρήκες περίεργο. Όχι. Το ότι σε έψαξε, ναι, αλλά τους ερώτησε, ας πούμε, για την καριέρα σου εσένα, θα μπορούσε να του πεις και τι σε νοιάζει. Δηλαδή, όχι ότι είναι η σωστή απάντηση, αλλά το έχω ακούσει αυτό. Μάλιστα. Εγώ δεν φοβάμαι να ανοίξω το LinkedIn κάποιου που ξέρω ότι είναι ο hiring manager, που ξέρω ότι έχω μια συνέντευξη μαζί του. Δεν μπαίνω incognito, μπαίνω κανονικά και βλέπω ποιος είναι. Και ας με δει, δεν είναι κακό. Αλλά δεν ξέρω αν θα το ρώταγα μετά για την ίδια και τη δικιά του την καριέρα κάτι. Σένα πώς σου φάνηκε αυτό. Εφόσον το βάζεις δημόσια, μπορεί κάποιος να το δει και να έρθει να σε ρωτήσει. Δεν έχεις το δικαίωμα. Δηλαδή, άμα δεν θες, να είσαι LinkedIn. Δεν έχεις το δικαίωμα να εκνευριστείς. Δηλαδή, να έχεις κάποιο δικαίωμα. Όχι, να εκνευριστείς. Ναι. Σου φάνηκε σένα, ναι. Φάνηκε περίεργο, σου άρεσε. Όχι, όταν ψάχνεις μια εταιρεία, ψάχνεις όλο το φάσμα των πληροφοριών που μπορείς να έχεις. Και όταν του έχει στην προηγούμενη το ότι θα υπάρξει mentoring και έχεις το δικαίωμα να ξέρεις ποιος έκανε mentor. Δηλαδή, το ξεκινήσαμε και εμείς κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Okay. Ξεκάθαρο. Αυτό και κάτι άλλο ήθελα να πω πάλι υπέρ αυτού. Όχι, αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο, ναι. Άλλη μια ερώτηση. Επιβεβαίωσε ή
δεν επιβεβαίωσε κάποιες υποψίες που είχες για ανθρώπους που δεν έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, γιατί είχες πει στο παρελθόν ότι δεν θα σε ενδιαφέρει τόσο πολύ, δεν το θεωρείς τόσο σημαντικό σε κάποιες περιπτώσεις. Θυμήθηκα ότι ήθελα να πω και το ξέχασα. Επειδή η εταιρεία έχει να κάνει με αυτοματοποίηση και iberization τομέα συγγενικού με αυτόν που δούλευε το παιδί, με το τέτοιο, είχε και αυτό το οποίο ήταν συγκυριακό πλεονέκτημα. Δηλαδή το ότι αν ας πούμε ότι ήξερε πώς δουλεύουν οι άνθρωποι τους οποίους ή κάποια από τους ανθρώπους οι οποίους θα ερχόταν να υποστηρίξει. Ήξερε το business με λίγα λόγια. Ναι, ή τη λογική ας πούμε. Ναι. Αυτό. Τώρα για πανεπιστήμιο και μη πανεπιστήμιο, έτσι όπως τους είδα, έχω ψιλοαλλάξει λίγο γνώμη. Αυτό που έχω δει είναι αυτό που είχε πει ο Χρήστος βασικά. Ότι έρχεται το 20%, έρχεται να λύσει κάποια προβλήματα που άμα δεν έχεις παιδεία δεν μπορείς να τα λύσεις εύκολα. Δηλαδή το έχω δει αυτό να συμβαίνει. Και το άλλο που είχα δει είναι το ότι από το παιδί που δουλεύουμε μαζί με τον που ήταν τον πήρα ως junior, που είχε τελειώσει ένα μέτριο πανεπιστήμιο versus κάποιο άλλο παιδί το οποίο είχε τελειώσει ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο με τον οποίο δουλεύω κατά καιρούς, ότι στο παιδί που έχει τελειώσει το μέτρο πανεπιστήμιο ή δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, πρέπει να βουλώσει στις τρύπες. Ενώ σε αυτόν που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο και το έχει κάνει καλά, όχι σε φάση τρελαρή, τρελαλό που τέτοιο, παίρνει το υλικό και το πας στο επόμενο επίπεδο. Έχει καλή πρώτη ύλη, θες να πεις. Κατά κάποιο πιο τρόπο, ναι, κατάλαβα τι λες, ναι. Εντάξει, αυτό είναι συζήτηση. Με δύο παιδιά που είχα δουλέψει νεαρού σε ηλικία, ότι ο ένας που είχε πάει από πανεπιστήμιο ψιλοκουκουρούκου, ας πούμε, ήταν σε φάση αγόρι μου, όχι αγόρι μου τέτοιο, δεν ξέρεις πώς λειτουργούν οι δομές δεδομένων. Πρέπει 2-3 μήνες να κάνεις δομές δεδομένων. Μετά δεν ξέρεις πώς λειτουργούν τα λειτουργικά συστήματα σε φάση σε αυτό που κάνουμε, ας πούμε. Βρήκαμε βιβλίο, λύσαμε, ξέρω εγώ, έτσι. Ενώ με τον άλλον, ας πούμε, είχαμε πιάναμε συζητήσεις πόσα δεδομένα θα πρέπει να μαζέψουμε για αυτό το μοντέλο. Γιατί τα άλλα τα είχαμε λύσει. Οπότε πηγαίναμε στο επόμενο. Δηλαδή είχε βρει το παιδί το μοντέλο, ήξερε να κάνει έρευνα και μετά και πόσα data points να φτιάξουμε, ας πούμε. Εντάξει, βέβαια αυτό πολλές φορές δεν έχει να κάνει με το χαρτί που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να έχει ψαχτεί με βάση, να έχει ψαχτεί με πράγματα για να μην έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο. Κάποιος άλλος να έχει βγάλει ένα πανεπιστήμιο τυπικά και να μην ξέρει πολύ τόσο τίποτα. Έτσι, οπότε, ναι, σίγουρα. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι, οπότε είναι αυτό το ceteris paribus που λέμε ότι κάποιος ο οποίος έχει πάει και έχει ασχοληθεί, ας πούμε. Δηλαδή ναι. Κάποιος ο οποίος έχει μάθει τα πράγματά του που πρέπει να μάθει, ας πούμε. Ναι, αν είναι κάποιος ο οποίος το οποίο είναι ένα άλλο θέμα, ότι ας πούμε μπορεί. Έχω γνωρίσει ένα τέτοιο άτομο, ο οποίος δεν μπορεί να μου έλεγε ψέματα. Δηλαδή τον είδα να έρχεται άσχετος το πρωί. Είχαμε μια τεράστια αναβολή στις εξετάσεις, δηλαδή να δώσουμε 11 και κάτι γίνει και τις δώσαμε, ξέρω εγώ, 3 ή 4. Είχαμε μαζευτεί κάπου από ένα πρωί και έτσι όπως κοίταζε τα slides, Αγγλία αυτό, έτσι όπως κοίταζε τα slides, τις σημειώσεις, το βιβλίο, έγραψε και πέρασε. Γιατί, εννοείται πως γίνεται. Εγώ έχω βγάλει δύο υλικά πανεπιστήμια. Οπότε, ξέρω, γίνεται αυτό. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι οποίοι, ναι, μιλάμε για κάποιον και δεν τον έχω ρωτήσει, δεν τον ρώτησα τον συγκεκριμένο και τώρα έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια, δεν έχει πνεύμα που ψάξω να το βρω. Αν τα θυμότανε μετά αυτά που... Και αν κάτι, ξέρω εγώ, πήκαμε... Μπορεί να έχει φωτογραφική μνήμη, ας πούμε. Οκ, okay. Πάμε στον Εψιλον. Εψιλον. Ελευθέριος. Στον Ευαγόρα. Αυτό πώς είναι. Λοιπόν, εδώ λίγο, λοιπόν, ο Ευαγόρας ήταν πάλι, άλλαζε αντικείμενο. Ήθελε να μπει στο IT από εντελώς άλλη δουλειά. Είχε κάνει ένα... Και ήταν σε φάση ότι ο άλλος, ο founder, δεν ήθελε να... Ήταν λίγο άκυρη η υποψηφιότητα εντός αγωγικών.
δεν φαινόταν τόσο δυνατός. Δηλαδή, άμα τους έβαζα σε σειρά ικανοτήτων, ήταν στο τέλος. Επομένως, η λογική του αλλού ήταν αφού δεν θα τον βάρεις. Τι ήταν το αλεμπορούμε ουσιαστικά. Εγώ ήθελα να τον γνωρίσω. Και όχι φοβόμουν, και ήλπιζα σε κάποια έκπληξη. Δηλαδή φαινόταν ότι δεν τα πάμε καλά, αλλά υπήρχε κάτι, ρε παιδί μου, που ίσως να υπήρχε το ενδεχόμενο της έκπληξης. Δεν έγινε η έκπληξη. Εδώ ήταν ότι πάλι με κοινωνικές συναναστροφές αποφάσισε να μπει στο χώρο. Δηλαδή είδε φίλους, συγγενείς να κάνουν αυτή τη δουλειά και την προτιμάει σε σχέση με, με τη δουλειά που κάνει. Αλλά έκανε ένα foundation, ένα bootcamp. Το bootcamp ήταν εντελώς άκυρο. Α. Για πέταμα. Πεταμένα λεφτά, πεταμένος χρόνος. Κρύπ. Και εδώ... Ναι, δεν πήγαινε, ας πούμε. Θύμισε μου πόσοι από τους 5 ήρθαν από άλλο, από άλλη εργασιακή εμπειρία. Δεν ήταν δηλαδή απλά απόφοιτοι. Ήταν 3 στους 5. 3 στους 5. 4 στους 5. Αυτό. Αυτό το αναρωτήθηκες γιατί συνέβη αυτό. Είναι λόγω διαλογής, είναι λόγω ποιοι κάναν αίτηση. Γιατί υπήρχε αυτή το imbalance, ας πούμε. Από απλά απόφοιτους junior σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αλλαγή καριέρας. Δεν ξέρω, όχι. Δεν το είχα σκεφτεί. Okay. Είχαν θέσει τον εαυτό τους, επειδή είχαμε πάρει και άλλους, είχαν θέσει τον εαυτό τους ως junior. Δηλαδή ήταν junior σε σχέση με το συγκεκριμένο. Ναι. Προφανώς. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Ίσως να έχει να κάνει με το που έστειλε το... που έβαλε την αργελία η τέτοια, δηλαδή η workable. Δηλαδή κάποιος απόφυτος, θυμάμαι ας πούμε ότι εγώ στο πανεπιστήμιο είχε μέρες καριέρας, είχε το Silicon Milk Roundabout που εδώ είχε γεγονότα που μαζεύουν απόφυτους. Okay. Παίρνανε τις εταιρείες στο πανεπιστήμιο, ας πούμε έχω πάει και σε ένα ως παρατηρητής, ως τέτοιο, είχαν ένα τέτοιο και μας το είχαν δώσει. Πάνε οι εταιρείες αυτούς, στέλνουν έναν για... Δηλαδή, ίσως να την ψάχνουν από εκεί πρώτα. Εντάξει, ναι, έχω δει και εγώ γενικά ότι ειδικά για junior το υπάρχει καλό conversion rate, με την έννοια ότι δεν είναι θέμα θα βρεις την τέλεια δουλειά κατευθείαν, αλλά θα βρεις δουλειά γρήγορα, γιατί είναι εύκολο και εσύ να πας κάπου και να σε πάρουν. Είσαι πιο φτηνός, είσαι πιο αναλώσιμος. Αλλά μήπως και ότι η δουλειά ήταν για startup, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι... Προσελκύ juniors, αυτό δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα έτσι να μου βάλει κάποιος τη γνώμη του γι' αυτό. Γιατί και εμένα η πρώτη μου δεν ήταν startup, ήταν scale-up, είχε business, είχε πελάτες, είχε... Ναι. Ωραία. Δημήτρη, θες να μας πεις μπορείς να μας πεις καταρχάς, είναι επιτρέπεται, έχει αποφασίσει που θα προσλάβεις, τον έχεις προσλάβει ήδη. Πάμε στο επόμενο επεισόδιο, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Okay. Θα το αφήσουμε cliffhanger για το επόμενο. Η παρατήρηση που έχω να κάνω εγώ είναι ότι σε αυτά που συγκράτησες και πιστεύεις ότι είναι highlight να μας μοιραστείς, σε όσα μας είπες ήταν λιγότερο τεχνικά. Μου άρεσε η Python, μόνο για το πρώτο μου νομίζω μιλήσαμε, και σε όλους τους υπόλοιπους έκανες ένα assessment και χαρακτήρα, παύλα προσωπικότητα, παύλα background. Το κρατάω γιατί το θα πάμε σε μένα. Θα δείτε ότι εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πάμε. Κωνσταντίνος είναι ο επόμενος. Κωνσταντίνε, εσύ προετοιμάζεσαι για εσύ. Ορίστε, σας άκουσα. Μια μισή ώρα πάντως. Δεν πειράζει. Είναι πολύ ουσιώδες επεισόδιο για μένα, πιστεύω. Τι με ρώτησες, Χρήστο, αν εγώ προετοιμάζομαι. Εσύ προετοιμάζεσαι για SMEs, έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω κάποιες βασικές ερωτήσεις. Δεν προετοιμάζομαι τώρα. Γενικά έχω προετοιμάζει. Σε φαν δεν έχω πάει. Το βιογραφικό σου το προσαρμόζεις ανάλογα την εταιρεία ή είναι το ίδιο παντού? Αν η θέση είναι ίδια, δεν αλλάζει. Αν η θέση είναι λίγο διαφορετική, αλλάζει.
Ανεβαίνουν κάποια bullets πιο πάνω, κατεβαίνουν λίγο πια bullets πιο κάτω. Απορρίπτεις εταιρείες μόνο και μόνο από το στυλ που κάνουν interview. Π.χ. αυτή η εταιρεία θέλει ένα project 3 ημερών. Εγώ διαφωνώ φιλοσοφικά με τέτοιου είδους interviews, δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω. Έχεις κάνει κάποιο τέτοιο assessment? Έχει τύχει. Το είχα ξεκινήσει, δεν είχα απορρίψει κατευθείαν. Αλλά φαινόταν εδώ πέρα ότι θέλει να δουλέψεις πάρα πολύ ή δεν ξέρω τι ακριβώς θέλεις να κάνει αυτή η εταιρεία. Δηλαδή, ένα ολόκληρο project το οποίο θες 2-3 μέρες να δουλέψεις. Το ξεκίνησα λίγο να σιγουρευτώ ότι όντως είναι έτσι και όχι ότι εγώ δεν το κατάλαβα. Και το άφησα. Το είπα κιόλας και στο HR, με πολύ απλά λόγια. Και επίσης, άμα κάποιος μου πει ότι, ξέρεις, έχω 5 γύρους και ο πρώτος γύρος είναι, ή ο τρίτος γύρος, εγώ, είναι live coding test, θα το κάνω, αλλά δεν θα είμαι πολύ ενθουσιώδης γι' αυτό, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να κρίνεις πολλά πράγματα έτσι και έχει να κάνει και με το τι προετοιμασίες κάνει, έτσι. Για μένα τα live coding test είναι απλά προετοιμάζεις 6 μήνες για να μπεις, ας πούμε, εκεί, δες τι θέλει Google, τι κάνει Google συνήθως, λιώνεις αυτό, το κάνεις πάρα πολύ καλά και πας και το δίνεις. Δηλαδή, σαν να δίνεις ένα τεστ, ας πούμε, για να περάσεις ένα μάθημα. Τεστ οδήγησης, ναι. Ναι, κάτι που, ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει κριτική σκέψη. Ξέρω ότι η βάση του είναι κριτική σκέψη, αλλά συνήθως δεν έχει, είναι μπούσουλες. Όταν διαβάζεις ένα job description, υπάρχουν job descriptions που τα λες αυτό τους απορρίπτω και μόνο γιατί το έχουν γράψει έτσι, ή κάποιους τους λες αυτούς πρέπει οπωσδήποτε να κάνω interview γιατί φαίνονται πολύ τρομεροί, μόνο και τελευταία μόνο από γράψει. Ναι, η τελευταία φορά που έψαχνα για εργασία, δεν πολύ ασχολούμουν με το description, να σου πω την αλήθεια. Κοίταζα κυρίως να δω αν είναι ξεκάθαρο, αν έψαχνα για machine learning engineer, ήθελα να δω αν και ο ίδιος ξέρει ποια είναι η διαφορά του machine learning engineer από ένα data scientist που κάνει ML, αλλά συνήθως πήγαινα στην πρώτη συνέντευξη. Επειδή εγώ τις έκανα συνήθως remote, δεν ήταν τίποτα το να μπω σε ένα call, να κάνω μια συζήτηση, οπότε δεν απέρριπτα κάτι από το απλά το description, από το job description. Εκτός αν ήταν κάτι πολύ basic, ρε παιδί μου, τύπου, ναι, θέλω, έχει 3 bullets, έχει ένα τίτλο, άτομα, ξέρω εγώ, 10 άτομα στη δουλειά, αυτό, εντάξει, εκεί δεν στέλνεις, ξέρεις ότι είναι κάτι πολύ basic. Ή κακό στη στιγμή. Πόση ώρα προετοιμάζεσαι τώρα, αν πας αύριο σε ένα job interview, πόση ώρα πιστεύεις ότι θα πρέπει να προετοιμαστείς? Πόση ώρα? Συνήθως όταν βρίσκεσαι σε αναζήτηση εργασίας, είναι μια συνεχόμενη προετοιμασία, είναι ένας μαραθώνιος. Ναι, ναι. Ο Χρήστος Κόρπ σου λέει, έλα να κάνουμε ένα interview. Και το interview μου το πρώτο είναι κάποιο assessment του βιογραφικού, άντα και κάποιες ερωτήσεις γενικής κατανόησης. Θα μπεις στον κόπο να φρεσκαριστείς καθόλου ή θα έρθεις 10 λεπτά πριν το meeting, θα σκάσεις meeting στην εταιρεία ή κάποιο virtual call? Ή θα σου λέω ότι στην περίοδο που μπορεί να ψάχνω, θα είσαι ο Χρήστος Κόρπ, θα είναι μία από τις 50 που ψάχνω εκείνο τον καιρό. Οπότε κάνω κάθε μέρα αυτή τη δουλειά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ψάχνει για εργασία, το κάνει κάθε μέρα, είναι ζεστός. Εκτός αν θέλει να κάνει ένα φρεσκάρισμα, ας πούμε, στους αλγόριθμους, θέλει να κάνει ένα φρεσκάρισμα στο ML. Αυτό το κάνει λίγο πριν ξεκινήσει να ψάχνει. Έτσι, αν θέλει να δει λίγο τα fundamentals του machine learning, deep learning, αυτό το κάνει πολύ πιο πριν, δεν το κάνει εκείνη την ώρα. Έτσι, εκτός Δημήτρης... αν του κάνουμε μια ερώτηση σε μια συνέντευξη και δεν τη θυμάται και λες, εντάξει, την άλλη φορά ας τη διαβάσω λιγάκι. Έτσι. Ο Δημήτρης μας είπε ότι μόνο μία ερώτηση θυμιάται που του έκανε υποψήφιος και την ανέφερε, πώς θα με κάνεις grow. Υπάρχει κάποια ερώτηση, στα interviews που κάνω εγώ και όσα έχω κάνει ως υποψήφιος και όσα μου κάνουν οι άλλοι, είναι πολύ κρίσιμο το τι θα ρωτήσει ο υποψήφιος. Έχεις κάποιες αγαπημένες σε εισαγωγικά ερωτήσεις ή συμβουλές? Ναι. Και θα πω κι εγώ γι' αυτό. Θα σου πω, εμένα είναι πολύ ιδιαίτερη η περίπτωσή μου, γιατί ψάχνω μια δουλειά, να ξεχωρίζω το machine learning engineer από τον data scientist που τρέχει μοντέλα. Έτσι, οπότε συνήθως προσπαθώ να καταλάβω τι από τα δύο κάνουμε εκεί. Επίσης είναι πολύ σημαντικό αν κάνουμε περισσότερο research ή περισσότερο development ή βγάζουμε μοντέλα στο production. Τέτοια πράγματα. Προσπαθώ να καταλάβω για το ποιο είναι το description. Και μετά προσπαθώ να καταλάβω πολύ βασικό είναι η ομάδα, έτσι.
άμα δεν μιλάμε για μια startup και μιλάμε για μια εταιρεία ή μια πολύ μεγαλύτερη startup, πόσα άτομα έχει στην ομάδα, πόσα άτομα θα προσλάβετε, ψάχνετε μια θέση και θα είναι αυτή που θα είναι δίπλα σε ποιον, σε ποιο team θα μπω. Πολλές φορές βέβαια είναι vague αυτό, γιατί σου λένε ότι έχουμε 2-3 teams, θα δούμε που θα κουμπώσεις. Γίνεται και αυτό, έτσι μπορεί να συμβεί αυτό, ειδικά σε πιο μεγάλες εταιρείες. Αυτές είναι οι πολύ στάνταρ ερωτήσεις που κάνω, δηλαδή θέμα ποιο είναι ακριβώς το description, τι θα πρέπει να κάνω και ποια θα είναι η ομάδα που θα δουλεύω. Και βέβαια προσπαθώ να καταλάβω και ποιο είναι το business, έτσι, και το product, έτσι. Τι κάνετε, τι πουλάτε εσείς, τι θέλετε να φτιάξετε. Μία συμβουλή που είχα πάρει κάποια στιγμή, αν μιλάμε για εταιρεία που κάνει πολλαπλούς γύρους, ακόμα και στην Ελλάδα, νομίζω κάποιοι κάνουν 3-4 γύρους και ανεβαίνει στην κλίμακα την ιεραρχία των ανθρώπων. Έχω καιρό να ψάξω για Ελλάδα, αλλά ναι. Κάποια στιγμή, μια ερώτηση που πετάς είναι, τι δεν σου αρέσει εδώ πέρα. Εσένα, πώς το λέει, ρωτάς ως υποψήφιος. Όχι, ως υποψήφιος, αυτό που ρωτάς τον συνεντευξιαστή είναι «ΟΚ, όλα καλά, η εταιρεία είναι τρομερή, έχετε ωραία project και τρομερή θέση για μένα, cool. Τι δεν σου αρέσει εσένα εδώ?» Μου το είχαν προτείνει να το ρωτήσω και το ρώτησα και όσες φορές το ρώτησα, το χωρίς πολλές φορές, ο interviewer ξαφνιάστηκε, αλλά μετά από μισό δευτερόλεπτο σκέψης είπε «Ξέρεις τι, θα σου πω ειλικρινά τι δεν μου αρέσει και τι θα άλλαζα». Και πήρα κάποια hints. Και να πω και την αλήθεια, αυτά που μου είπανε τα βρήκα μπροστά μου. Δηλαδή, ισχύανε. Οπότε, όταν τα βρήκα μπροστά μου, ήμουν σε φάση, ήξερες ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, το αν σε ενοχλεί προσωπικά ή όχι, είναι διαφορετικό θέμα, αλλά τουλάχιστον δεν ξαφνιάστηκα. Δεν ξέρω όσοι μας ακούνε αν έχει νόημα να το ρωτήσουν. Τι δεν σου αρέσει στην εταιρεία? Ωραίο αυτό. Δεν το νομίζω. Αυτό καθ' αυτό το έχω ρωτήσει. Ίσως προσπαθώ να το εκμερίσω μέσα από τις ερωτήσεις που κάνω. Δηλαδή στο ότι ξέρεις, ναι, δεν θα κάνεις τόσο πολύ αυτό που λέμε, θα κάνεις και λίγο ξέρεις αυτό μέσα από άλλες ερωτήσεις. Έχει τύχει όμως να μου το πούνε σε δουλειά τύπου. Όχι ότι εδώ δεν έχουμε ωραία ατμόσφαιρα ή εδώ έχουμε πολύ άγχος ή πίεση. Στο λένε λίγο ότι τύπου ξέρεις ότι θα πρέπει να δεις και άλλα πράγματα. Ή εδώ μπορεί να είμαστε μεγάλη εταιρεία 100 ατόμων, αλλά δουλεύουμε σαν startup. Δηλαδή κάτι τέτοια που ξέρεις, τα πιάνεις σαν hints. Να λες το ότι θέλει να μου πει μάλλον ότι θα πέσει ξύλο. Να ξέρω, να ζητήσω παραπάνω. Κατάλαβες, λέει, τέτοια πραγματάκια. Ωραίο, ωραίο αυτό όμως. Μπορεί να το ρωτάς και πιο ευθέως. Ένα που το έκανα πάλι, όχι το έκανα. Έγραφα κάθε μέρα που πήγαινα σε κάποια δουλειά για ποιους λόγους θα φύγω. Και μετά το ξέχναγα. Και όταν έφευγα, έβλεπα τις σημειώσεις και έπεφτα πάντα μέσα. Αλλά το είχα ξεχάσει μετά. Δηλαδή το έγραψα γιατί έλεγα εγώ την πρώτη μέρα ότι... Ας πούμε, είχα γράψει... Αυτό το έγραφες από την πρώτη μέρα. Ναι, δηλαδή γύρναγα σπίτι και έλεγα το ότι έτσι όπως μου φάνηκε το μέρος, παρότι είχα ξέρει αυτή την εφορία του καινούριου μέρους, ότι γνώριζες κόσμο, ότι σου άρεσε, το έχεις επιλέξει και το να τ' άλλο, έγραφα, νομίζω όμως, ότι θα φύγω για αυτούς τους λόγους. Το έχω κάνει για τρεις φορές, ότι δεν θα μου αρέσει αυτό, θα τσεκωθώ εδώ, θα... Δεν το ξέρω ότι έχουμε βαρουφάκι στην παρέα μας, κάνεις προβλέψεις. Αλλά θα σου πω ότι πώς αυτό όμως δεν έμπαινε σε κάτι, δεν σε έμπαινε έτσι λίγο σε ένα κλίμα, είσαι έτσι άνθρωπος εσύ λίγο πιο επιφυλακτικός. Γιατί από την πρώτη μέρα να αρχίσεις να γράφεις τα αρνητικά, σου δημιουργεί μια προδιάθεση. Επειδή είχα περάσει μια περίοδο στην οποία μάλλον δεν ανήκω τώρα, όπου είχα κάνει hopping, που ήταν παρελκόμενα αυτή τη ιστορία που είχαμε πει για τον. Δεν θυμάμαι και ποιο fake όνομα το είχαμε πει αυτόν με τον Μπάρτιο Μπέτι. Δεν θυμάμαι ποιο και θα φοβάμαι πω το κανονικό τώρα. Γι' αυτό είχα κάνει κάποιο hopping. Βρέθηκα πώς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει εντός εισαγωγικών μικρές σχέσεις με πολύ κόσμο versus αυτοί που έχουν κάνει πολλές σχέσεις, μάλλον λίγες σχέσεις με μακριές στο χώρο. Ναι. Είχα γίνει αυτό, δηλαδή είχα πάει σε πολλά μέρη, σε μερικά και ως contractor, δηλαδή σε μερικά ήταν το ότι θα είναι για λίγο. Και επειδή είχα κάνει μια τουρνέ τέτοιο, μύριζα σε κάθε εταιρεία, τέτοιο, μύριζα. Τι θα πάει στραβά. Έβλεπα τα ελαττώματά της, ξέρω, κατά κάποιον τρόπο.
Ήσουν σε ένα mode έτσι λίγο berserker, δηλαδή πάμε να δούμε τι γίνεται, αν μας αρέσει, ξέρεις, ήσουν λίγο σε hobby. Είχα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, όχι, δεν ήταν berserker, ήταν το ότι προσπαθούσα να αποφύγω κάτι πολύ άσχημο και πήγαινα όχι σε κάτι καλό, σε κάτι λιγότερο χειρότερο. Μάλιστα. Για κάποια περίοδο της ζωής μου. Καλό είναι που έτσι ήσουν σε μια φάση τουλάχιστον που είσαι πιο προετοιμασμένος. Γιατί πάντα ξεκινάς με τις καλύτερες των διαθέσεων, αλλά. Σίγουρα το συνιστώ. Αλλά τέλος πάντων, ναι, μου έχει τύχει αυτό που λέει. Τι σου αρέσει εδώ, μερικές φορές έχεις. Και κάτι άλλο που το είχε πει ένα παιδί ότι ρώταγε. Ρώταγε το συνεντευξιαζόμενο. Τι δεν σου αρέσει εσένα εδώ. Δηλαδή θα ρώταγε εσένα, Χρήστο. Τι δεν σου αρέσει εσένα εδώ που μου παίρνει συνέντευξη. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Κωνσταντίνα, κάνεις τώρα actively interviewing αυτή την περίοδο? Δεν μπορώ να το αποκαλύψω αυτό. Έγινε. Να το κόψουμε και στο μοντάζ. Δεν έχει μοντάζ τώρα. Αυτό δεν έχει μοντάζ. Είναι live εκπομπή. Live εκπομπή. Μπορούμε να κάνουμε. Okay, για να μας έλεγες, για να μας πώς είναι η καθημερινότητα. Μπορώ να πάω πίσω όταν το έκανα αυτό. Η καθημερινότητα είναι... Ότι σου παίρνει αρκετές ώρες της ημέρας το να... είτε να ψάχνεις για δουλειά, είτε, ενώ ξέρεις να στέλνεις, ή να κάνεις συνεντεύξεις, ή να κάνεις assignment. Μπορεί να μπαίνεις σε μια πρώτη συνέντευξη, μετά να το κλείνεις, να ξεκινάς ένα assignment και όταν τελειώσεις, ξέρεις, να ξαναμπαίνεις στο LinkedIn, να ξαναστείλεις. Είναι συνεχόμενο. Μπαίνεις σε ένα τέτοιο mode. Ναι. Που, εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά... Χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Σου τρώει τη ζωή. Είναι part-time δουλειά. Ναι, εννοείται πως είναι part-time δουλειά, αλλά το κάνεις για κάτι καλύτερο. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνεις. Δηλαδή, ελπίζω ότι δεν θα κρατήσει για πάντα. Σε εμάς. Σε άλλα επαγγέλματα το κάνεις για να επιβιώσεις. Και αυτό είναι το καλό. Δηλαδή? Δηλαδή το ότι ο μέσος... Ας πούμε ότι εκεί που είσαι, αν είσαι στο σημείο χ, τις περισσότερες φορές έμπαινε ο μισθός στο τέλος του μήνα, δεν είχατε πρόβλημα, δεν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ με το μυρογνωμόνιο. Κατάλαβα, ναι. Τέτοιο, είχες μια τέτοια κατάσταση. Ενώ σε άλλα τέτοιο, άμα δεν πάει καλά η συνέντευξη και πήγαινε κάπου, να πάει καλύτερα. Δηλαδή να με ενδιαφέρει περισσότερο, να μου αρέσει περισσότερο, να πληρώνει περισσότερο. Αυτά, αν αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή θα με ενδιαφέρει, θα παράγω, θα πληρώνομαι περισσότερο. Πήγαινες για κάτι καλύτερο. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι full time δουλειά και είναι θέμα επιβίωσης. Σωστά. Σωστά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο το να βρεις κάτι. Γιατί μετά ανεβάζεις και εσύ τον πύχη και είναι ακόμα πιο δύσκολο να βρεις κάτι καλό. Αλλά ναι, σίγουρα το να μην έχεις να πληρώσεις λογαριασμούς και να τέτοιο. Επειδή δεν ξέρεις όμως ποτέ τι θα συμβεί. Έτσι. Το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, παντού γίνονται απολύσεις, παντού και θα τα πούμε και στο επόμενο επεισόδιο. Ότι δεν ξέρεις ποια στιγμή μπορεί να χάσει τη δουλειά σου. Δηλαδή. Ναι. Και στην Ελλάδα πες ότι μπορεί να. Στη χειρότερη, ας πούμε. Ξέρεις, μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει, να σε δανείσει, ή αν δεν είσαι με οικογένεια και με παιδιά, να γυρίσεις στους γονείς για ένα-δύο μήνες, στη χειρότερη, λέμε τώρα. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, έτσι. Αλλά σίγουρα είναι δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση. Δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος έχει μια εγκυμένη δουλειά και δεν του αρέσει αυτή τη δουλειά και περνάει άσχημα και έχει άγχος και πίεση και είναι δυστυχισμένος, δεν πιέζεται για το να βρει κάτι καλύτερο. Ωραία. Επομένως πάμε στο χαιρετάμε. Ηχογραφούμε καπακωτά. Θα πάμε στο επόμενο που θα αρχίσουμε με το πιο υποψήφιο επελέχθη μάλλον, γιατί δεν ήταν μόνο από μένα, και να συζητήσουμε για τις απολύσεις στο χώρο της, στο χώρο μας. Ωραία. Γεια σας. Δεν είπαμε. Δεν είπαμε. Τι δεν είπαμε. Για ΦΑΑΝΚ. Δεν είπαμε για ΦΑΑΝΚ, ωραία. Θα πούμε. Δεν μιλάει, γιατί νόμιζα ότι δεν ήθελες να πεις. Η ερώτηση, είμαστε μία ώρα και ένα τέταρτο. Η ερώτηση είναι, οι ακροατές θέλουν να μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να κάνουν interview στους ΦΑΑΝΚ ή πώς αξιολογούνται από τους ΦΑΑΝΚ εκ των υστέρων. Τι πιστεύετε ότι είναι πιο σημαντικό? Το δεύτερο, γιατί το πρώτο νομίζω ότι αν το κουκλάρεις, ναι, διαδικασία. Ωραία. Το, πρώ,
το πρώτο κυκλοφορεί, θα πάρετε ένα βιβλίο, θα κάνετε ένα διάστημα εξάσκηση στα διάφορα dojos που κυκλοφορούν. Υπάρχει ένα constant struggle, οι εταιρείες να δούνε ποιες ασκήσεις έχουν διαρρεύσει για να τις βγάλουν από τις διάφορες λύσεις ερωτήσεων που ρωτάνε, για να μην έρθει... Σαν εξαστική, ναι. Ναι. Υπάρχουν ιστορίες τρόμου, το 2005 έμπαινες και σου έλεγε ο άλλος γράψε μου το ένα NP-complete πρόβλημα σε 10 λεπτά, ας πούμε. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Οποία ανοίξει τον NP, βελτιώνονται, ας πούμε, οι καταστάσεις και είναι πιο ρεαλιστικά προβλήματα και πιο πρακτικά, δηλαδή... Δεν λέω ότι όλοι οι interviewers θα κάνουν ένα ζευγό και θα πει κάνε μου μια εισαγωγή σε λίστα το χ στοιχείο και κάνε μου και διάφορα κόλπα που υπάρχουν στο ίντερνετ, διάφορες ασκήσεις, αλλά σιγά σιγά οι ερωτήσεις είναι πιο πρακτικές. Του στυλ έχουμε αυτό το ρεαλιστικό πρόβλημα, το οποίο λύνεται με διάφορους τρόπους, με διάφορες δομές δεδομένων. Γράψε μου έναν αλγόριθμο που το λύνει. Και αρκεί να ξέρω ότι, να δω ότι ξέρεις να γράψεις κώδικα και να έχεις και λίγο δημιουργικός, να καταλαβαίνεις ποιες δομές ή ποιοι αλγόριθμοι ταιριάζουν για αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι στεγνό πώς πας σε ένα πανεπιστημιακό course και σου λέει γράψε ένα αλγόριθμο που κάνει αυτό. Είναι πιο ρεαλιστικό, έχει ένα πλαίσιο εφαρμοσμένο. Τώρα, η διαφορά είναι η εξής. Ο Δημήτρης μας είπε, τους ανθρώπους τους, σε μεγάλο βαθμό τους έκανε και αξιολόγηση ως άτομο, ως προσωπικότητα. Εγώ, λόγω μεγέθους και διαφόρων πολιτικών, όταν κάνω assess έναν υποψήφιο, κάνω assess μόνο τα coding skills και τίποτα άλλο. Ακόμα, δηλαδή, και εγώ κάνω train τον εαυτό μου, αλλά και οτιδήποτε δώσω πίσω στην εταιρεία, πρέπει να είναι τελείως ανώνυμο, να μην έχει το παραμικρό hint για το personality ή οτιδήποτε άλλο όσον αφορά τον υποψήφιο. Και θα μπορούσε π.χ. να είναι και ένα τελείως μηχανικό πράγμα. Εγώ ρώτησα 5 πράγματα. Πώς πήγε το coding και με καθαρά κριτήρια coding. Κάποια στιγμή έμπαινα να δω το βιογραφικό του κάθε υποψήφιου. Πλέον δεν το κάνω ούτε αυτό για να προστατεύσω τον εαυτό μου από το να κάνω bias. Μπαίνω και κοιτάζω λίγο το background του κάθε υποψηφίου για να δω ενδεχομένως αν κάποιες έννοιες είναι... τις έχει κατά νου, αν κάποιος που έχει κάνει multimedia ή κάνει βάση δεδομένων και του πετάξω έναν όρο στο interview, περιμένω να το ξέρει ή όχι, αλλά δεν προσπαθώ να μην προκαταλάβω τη συμπεριφορά του, τον τρόπο του επικοινωνίας ή τι μπορεί να ξέρει από το σχολείο που έχει αποφοιτήσει, για να μην είμαι biased. Το οποίο είναι διαφορετικό. Στην Amazon υπάρχει ένα interview στα 4-5 που κάνεις, το μισό interview σε κάθε ένα από τα 4-5 είναι καθαρά behavioral. Του στυλ σε ρωτάνε, άμα σου κάσει ένα delay στο project, τι θα κάνεις. Και δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Απλά περιμένεις να ακούσεις μια απάντηση η οποία είναι στα πλαίσια το πώς θέλει να δουλεύει η Amazon. Αυτά είναι δημόσια γνωστά. Έχει 14 principles τα οποία είναι καλά η βίβλος της Amazon. Και αν η απάντηση του υποψηφίου είναι κάθομαι υπερορίες μέχρι να το λύσω μόνος μου και δεν λέω κουβέντα, εκεί χτυπάς ένα καμπανάκι. Θέλεις ο κάθε εργαζόμενος, άμα δει ότι πάει κάτι στραβά, γρήγορα να σηκώσει alarms και να πει παιδιά, εδώ θα έχουμε πρόβλημα, ας πούμε. Δεν είναι rocket science, ούτε πρέπει να είσαι αλληλεκτακτορικό. Απλά είναι ένας τρόπος να φιλτράρεις ανθρώπους οι οποίοι πιστεύεις δεν θα λειτουργήσουν καθόλου σε ένα περιβάλλον. Όχι ότι θα θριαμβεύσουν, αλλά δεν θα λειτουργήσουν καθόλου. Δηλαδή, δεν θέλεις ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί, δεν θέλεις ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται να πούνε αυτό μου έγινε λάθος, ή φοβούνται να επικοινωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Οπότε, με διάφορα υποθετικά ή πραγματικά παραδείγματα, προσπαθείς να πάρεις. Κυρίως να δεις αν κάποιος είναι ακατάλληλος, όχι αν είναι πολύ κατάλληλος, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Εσύ λοιπόν κάνεις assess καθαρά το coding κομμάτι. Υπάρχει κάποιος άλλος μετά ή πριν από σένα που θα κάνει το behavioral? Στην Amazon έκανα εγώ και είναι ένα interview μιας ώρας. Κάνω μισή ώρα κάνω το coding και μισή ώρα κάνω το behavioral. Στη Google είναι, εγώ κάνω ή θα κάνω 45 λεπτά coding ή θα κάνω 45 λεπτά behavioral, εγώ ίδιος. Δηλαδή, άρα γίνεται, απλά γίνεται σε άλλο ξεκάθαρο stage και από άλλο άνθρωπο. Δεν τα μπλέκουμε αυτά τα δύο. Όχι, δεν τα μπλέκουμε.
Πάλι ο μηχανικός θα κάνει το behavioral, απλά θα κάνει 45 λεπτά dedicated behavioral. Ενώ στην Amazon έκανες μισή ώρα behavioral, μισή ώρα... Και επαναλαμβάνω, το behavioral δεν είναι θέλω να είσαι καταπληκτικός στην κουλτούρα μας, γιατί αυτές οι εταιρείες είναι μεγάλες, οι κουλτούρες είναι πολλές και διαφορετικές και το που προέρχεσαι δεν σημαίνει και τίποτα για το που θα πας. Αυτά τα behavioral πιο πολύ προσπαθούν να δούνε εάν έχεις πραγματικά δύσκολα χαρακτηριστικά, αν είσαι ρατσιστής ξεκάθαρα ή τοξικός ή βρίζεις, ή... τα οποία είναι δύσκολα να τα διαχειριστείς. Τώρα, αν έχεις δουλέψει σε μια εταιρεία ή σε μια κουλτούρα όπου ακολουθείς οδηγίες πάντα που θα σου δώσει ο manager και ποτέ δεν έχεις καταφέρει να βγεις από το πλαίσιο, αυτό είναι κάτι που αλλάζει. Οπότε, ενώ οι αμερικάνικες εταιρείες θέλουν να είσαι πιο πολύ αυτενεργητικός και να μην είσαι κατά ανάγκη ό,τι πει ο μάνατζερ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι τέτοιος τύπος. Θα το λάβει υπόψη της, όμως, η εταιρεία. Στο τέλος, αν φας με δύο και είναι ακριβώς ίδιοι σε όλα και το κλασικό παράδειγμα και ο ένας είναι έτσι, θα το λάβει υπόψη της. Δεν θα το λάβει. Okay. Στην Amazon θα έμπαινε. Θα έμπαινε με ένα μικρότερο βάρος. Στη Google πιο πολύ ψάχνουμε, ξέρεις, μην είσαι evil. Γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι εύκολο να αποκαταλάβεις τη συμπεριφορά κάποιου στο μέλλον. Έτσι. Ειδικά αν μπεις σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εργασίας, μπορεί να γίνεις άλλος άνθρωπος. Οπότε, ναι, μην είσαι evil, μην είσαι κακόβουλος. εκεί πιο πολύ κάνουμε assess το behavioral κομμάτι. Ωραία. Να ρωτήσω στο κομμάτι λοιπόν το coding. Ναι. Είναι αυτά τα 45 λεπτά φαντάζομαι με το ζόρι επαρκούν για ένα live coding. Υπάρχει κάποιο άλλο technical assessment στη διάρκεια αυτή, είναι ό,τι κάνετε εκεί στο live. Τι εννοείς, δώσουμε ένα παράδειγμα. Για άλλο. Ωραία, φαντάζομαι το live είναι, ξέρεις, του δίνεις κάποια challenge και στα γράφεις σε κώδικα κατευθείαν. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα τύπου... ή είναι embedded σε αυτές τις ερωτήσεις τύπου, ωραία, ας πούμε ότι εδώ δεν είχαμε, ξέρω εγώ, δεν θέλαμε να το τρέξουμε στην Amazon π.χ. αυτό το μοντέλο και θέλαμε να το τρέξουμε σε ένα cloud service, σε ένα local μηχάνημα. Τι θα έκανες, δηλαδή μια ερώτηση που είναι τεχνική, η οποία δεν θα γράψει κώδικα, έτσι, ναι, απλά θα σου απαντήσει τεχνικά. Αυτό είναι embedded στο 45 λεπτό. Εγώ τώρα... κάνω software engineers, εσύ είσαι άλλος ρόλος, οπότε δεν έστω, θέλω ένα να, παράδειγμα να που δεν έχει live coding κομμάτι, έχει όμως τεχνική ερώτηση. Σωστά. Αυτό που λέμε mid engineers και άνω, οι juniors, επειδή είναι graduates ή μικροί σε εμπειρία, κάνουν μόνο coding. Και τα προβλήματα είναι λιγότερο open-ended. Αλλά οι mid και οι senior engineers, τα προβλήματα, τα coding είναι αρκετά open-ended, επίτηδες, γιατί ο senior ξέρει να κάνει navigate στο ambiguity, ή αυτό περιμένεις. Και ένα από αυτά είναι technical men, αλλά όχι coding, είναι design. Δηλαδή, θυμάμαι στην Amazon, μπήκα σε ένα interview και μου είπε ο τύπος, θέλω να μου σχεδιάσεις το website της Amazon. Χήμα, έτσι. Okay. Και ξεκίνησα να κάνω brainstorming μαζί του, ας πούμε, και αυτός ήξερε που ήθελε να το πάει και μου λέγει, okay, ας κάνουμε έμφαση στο βιβλιοπωλείο. Okay, ας κάνουμε έμφαση στις προπαραγγελίες. Εκεί ήθελε να το πάει ο άνθρωπος, αλλά μου ξεκίνησε με ένα πολύ γενικό να δει αν θα το δώσω. Υπάρχει ένα λοιπόν design interview, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στο ρόλο, το οποίο δεν έχει συγκεκριμένο μέσα, αρχή και τέλος, είναι ανοιχτό. Έχεις κάποιους στο μυαλό σου που θέλεις να πάει και κυρίως θέλεις να δεις την κριτική ικανότητα του υποψήφιου, δηλαδή... Στο κομμάτι του engineering ή του development, πάντα θες να δεις, για παράδειγμα, αν ο υποψήφιος θα σου πει, κοιτάξτε να δεις, αυτό το πρόβλημα δεν έχει silver bullet λύση. Πρέπει να δούμε αν είναι read intensive ή write intensive, για να δω πού θα βάλω τους πολλούς πόρους, στο read κομμάτι ή στο write κομμάτι. Είναι ένα κλασικό pattern, να δεις αν θα βάλεις caching μπροστά ή αν θα κάνεις κάτι άλλο πίσω. Όμως, όταν δίνεις το πρόβλημα, επίτηδες δεν του δίνεις αυτή την πληροφορία για να δεις. Που είναι κάτι που συμβαίνει και στην πραγματικότητα, έτσι. Μας φέρουν ένα requirement από το product και δεν έχουμε ιδέα τι τρέχει και πρέπει ως engineers να καταλάβουμε ποια είναι η καλύτερη λύση, είτε να ρωτήσουμε, είτε να το σκαθιστούμε από το κεφάλι μας, είτε να κάνουμε υποθέσεις οι οποίες βγάζουν κάποιο νόημα. Αυτό το πράγμα προσπαθείς να το βγάλεις στο interview, δηλαδή να δεις αν ο άλλος θα κάνει αυτές τις 5 ερωτήσεις που θα έκανες αν δούλευες. Okay. Ναι. Και άλλη μια ερώτηση, γιατί θα μπορώ να ρωτάω για πάντα.
Στην περίπτωση λοιπόν που έχει φτάσει στο design και έχει, λόγω ότι είναι mid, ας πούμε, έχει μια αντίληψη και σε τέτοια τεχνικά θέματα, ας πούμε, είναι καλύτερος, αλλά πάνω, ας πούμε, στο live coding δεν θυμόταν, ξέρω εγώ, τη window function στην SQL, ας πούμε. Αυτό πόσο βάρος έχει. Αυτό θέλω να καταλάβω λίγο στα live coding. Κοίταξε. Εάν είσαι προγραμματιστής... Δεν ξέρω να τη γράψει, δηλαδή, αυτό, ναι. Αν είσαι προγραμματιστής και μου έχεις πει εγώ θέλω να με κάνετε assess στη Java, θα γράψω live coding σε Java, γιατί είναι η γλώσσα από την οποία δουλεύω ή προτιμάω να κάνω interview. Έχουμε πει στον υποψήφιο ότι 5 πράγματα πρέπει να τα ξέρεις, εφόσον αυτή είναι η γλώσσα που γουστάρεις. Αν ο υποψήφιος σε Java δεν ξέρει να κάνει concat 2 strings, μου χτυπάει. Ναι, προφανώς. Λες κάτι, εάν δεν ξέρει να κάνει προσθήκη και αφαίρεση από set ή από λίστα, μου χτυπάει. Αν όμως δεν ξέρει να κάνει IO ή δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο, είμαι στη φάση OK, γιατί δεν κάνεις κάθε μέρα IO ή δεν κάνεις κάθε μέρα MapReduce. Και του λέω OK, ας υποθέσουμε ότι το έχουμε, ας γράψουμε πάνω στο κείμενο την υπογραφή μιας υποθετικής μεθόδου και ας την καλέσουμε και ας υποθέσουμε ότι θα έχει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Okay. Στο δικό σου λοιπόν τομέα, δεν ξέρω πόσο καθημερινά χρησιμοποιείς τη window. Εγώ τη window την έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου 2 φορές. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που το κάνεις κάθε μέρα. Αν το κάνεις κάθε μέρα και δεν το ξέρεις στο interview, θα μου χτυπήσει. Αν είναι κάτι που το κάνεις μία φορά το μήνα και μου πεις, κοίταξε, ξέρω ότι υπάρχει, ξέρω ότι κάνει αυτό, αλλά θυμάμαι παίξω τη σύνταξη. Πειράζει να κάνουμε μια υπόθεση ότι έχει αυτές τις παραμέτρους εισόδου και βγάζει αυτό ως έξοδο. Ας μην λέγεται έτσι. Εγώ είμαι OK. Ναι. Σου φέρω ένα παράδειγμα έτσι το συγκεκριμένο που. Εντάξει, μπορεί να είναι και τυχαίο, το οποίο μπορεί ένας που είναι λίγο πιο ML-oriented να μην είναι τόσο καλός στην SQL, να ξέρει μόνο τη βασική χρήση, να μην θυμάται, ας πούμε, τη window function, να ξέρει ποια είναι η χρήση, αλλά δεν θυμάται. Αλλά ναι, άμα δεν ξέρει, ας πούμε, τι είναι το fit και το transform, ας πούμε, στην PyTorch, εντάξει, στο TensorFlow, ναι, εντάξει, εκεί είναι. Τώρα, αυτό θέλω να σου πω, ότι υπάρχει η εκτίμηση ότι ξέρεις τα εργαλεία σου σε κάποιο βαθμό, δεν ξέρεις να τα ξέρεις απ' έξω, σε τι βαθμό έχει να κάνει με το level στο οποίο είσαι και το domain. Μπορώ να σου πω για τα engineering domains πάρα πολύ, για το δικό σου δεν έχω εικόνα. Ας πούμε, αν κάναμε query σε μια βάση δεδομένων και δεν ήξερες την group by, θα μου χτύπαγε alarm. Αλλά τη window θα μου σπάσει, εντάξει, okay, ούτε και έχω κάνει πολλές φορές partitions, fine. Αν δεν ήξερε divide and conquer σε ένα πρόβλημα με λίστες, που είναι αλγοριθμικό basic, ας πούμε, αλλά αλγοριθμικό και ισχύει για όλα τα jobs. Και δεν θυμόταν να κάνει divide and conquer ή δεν ήξερε ότι είναι autun ή δεύτερα, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Αλλάζει το κριτήριο, δηλαδή, εάν είναι junior και λύσει το πρόβλημα με O2NE, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα είναι αστέρι, εξάλλου θα το ζυγίσω. Ναι. Θα το ζυγίσω. Αλλά εάν είναι senior engineer και τη λύσει με O2NE το πρόβλημα και θα μπω στον κόπο να του πω, κοίταξε να δεις O2NE, OK, αλλά θέλω κάτι καλύτερο, ας πούμε. Εδώ το πρόβλημα λύνεται με λιγότερο από O2NE. Αν δεν καταφέρει να το κατεβάσει, θα είμαι σε φάση ναι, όχι. Δηλαδή υπάρχουν. Είναι περίεργο αυτό. Εγώ θα μπορούσα να σου πω και το αντίθετο, σαν επιχείρημα. Βέβαια, αν είσαι προγραμματιστής που γράφεις κώδικα με τέτοια προβλήματα, δεν δικαιολογείται. Αλλά επειδή αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο και σε funk και σε μεγάλες εταιρείες σου τίθεται, ακόμα και αν είσαι machine learning engineer, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο σημαντικό για τον junior να το ξέρει αυτό. Γιατί it's all that he needs to know σε αυτό το σημείο. Δεν θέλει design, θέλει να ξέρει να κάνει ένα divide and conquer. Αν το ξέρεις αυτό, τότε τι ξέρεις. Ενώ ένας δεν σου λέω τώρα για developer, σε ένα ML που είναι senior ML, δεν έχει ξαναγυρίσει πίσω να κάνει divide and conquer. Αυτό θέλω να σου πω. Κοίταξε. Ο junior ενδεχομένως δεν έχει γράψει αρκετό κώδικα. Οπότε εγώ είμαι ελαστικός προσωπικά στο κώδικα σου να μην είναι καλογραμμένος, να μην έχει, ας πούμε, καλά abstractions ή να μην είναι κώδικας που τεστάρεται ή να είναι όλα λίγο χύμα. Είμαι πιο cool. Ναι, αν του πεις στεγνά τους αλγόριθμους επειδή είναι φρέσκος από αυτούς πρέπει να τους ξέρει, αλλά αν δεν καταφέρει να βρει optimal αλγόριθμο,
Θα το ζυγίσω against other πράγματα. Θα το ζυγίσω. Sorry για τα αγγλικά, ή μου βγαίνουν πιο αυθόρμητα. Όχι, δεν... Ο senior δεν θα του περιμένω να μου γράψει κάποια sorting συνάρτηση, γιατί όντως δεν θα έχει γράψει sorting συνάρτηση χρόνια τώρα. Χρόνια, αυτό είναι το πρόβλημα. Χρόνια. Αλλά ο senior δεν θα τον βάλω να μου γράψει sorting συνάρτηση. Το πρόβλημα εξ αρχής. Θα τον βάλω όμως να δω αν ξέρει να βρει... Κοίταξε, δεν βάζεις κάποιον να γράψει sorting συνάρτηση, αλλά σίγουρα ένα senior ξέρει αν αφήνει την είσοδο πρέπει να τη σορτάρω ή όχι. Δεν θα γράψει τη sorting, αλλά σε ένα senior σίγουρα θα μπει στον κόπο να καταλάβει έχει νόημα να σορτάρω εδώ. Μία κλίση είναι η sorting. Στην Java είναι collections of store. Τελείωσε. Ο senior όμως κάθε γραμμή που γράφει... Έτσι, σου λένε sort rating χρησιμοποιώντας indexes και τέτοια. Δηλαδή, αυτά θυμάμαι εγώ ότι μας ρωτάνε. Sort rating με indexes. Δηλαδή κάνουμε ένα quick sort μπαμ, μπαμ, τώρα. Εγώ δεν κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Και είναι, εντάξει, είναι σε φάση αυτή είναι η είσοδός μας, αυτή είναι η έξοδός μας. Δεν θέλω να τη σορτάρει manually, αλλά θέλω να καταλάβει ποιο είναι το κόστος και να μου πει, κοίταξε, άμα τη σορτάρω, θα πληρώσω τόσο runtime και δεν ξέρω αν μου αξίζει τον κόπο. Ωραία, αυτό είναι ένα trade-off, το οποίο ο senior πρέπει να το ξέρει. Πρέπει να το ξέρει, ναι. Ναι. Όταν με ρώτησες αν κάνω assess, ναι, κάνω assess του στυλ. Να καταλαβαίνει αυτό που λέει και ο Δημήτρης. Κάθε γραμμή στην Python τι κάνει, ο senior πρέπει να ξέρει κάθε γραμμή τι κάνει και πόσο κοστίζει και τι αποτέλεσμα έχει. Αυτά τα βλέπω. Μετά πάνε σε μια επιτροπή από ανθρώπους οι οποίοι τα κοιτάνε και βγαίνει ένα τελικό ναι, όχι, από μια μετα-επιτροπή. Οπότε παίζει αρκετό καλυμπράρισμα. Δεν είναι δηλαδή η δική μου απόφαση καταλήτης για κόψιμο ή όχι κόψιμο. Και, και για όσους μας ακούνε, να πω ότι αυτά τα processes είναι αρκετά μαγειρεμένα σε εισαγωγικά, όχι μαγειρεμένα, κακή λέξη, για να μηδενίσουν το false positive, δηλαδή να μην πάρουμε κάποιον και μας αποδειχθεί ότι είναι κακός, αλλά έχουν αυξημένο false negative. Μπορεί κάποιος να κοπεί, ο οποίος να είναι αστέρι και να έχει τρομερή καριέρα μετά. Άντε, πες το τώρα αυτό. Αυτό, νομίζω το λένε πάρα πολύ εγκαίρως οι recruiters, οι υποψήφιους. Αυτό σημαίνει μπορεί να έχει περάσει 5 γύρους και να κοπεί, ας πούμε, και άλλος δεν θα απαγοητευτεί αν είναι, ξέρεις, σε 3 φάγκ έχει κοπεί στο τελευταίο γύρο, ας πούμε. Άντε, τώρα μην το πεις αυτό να αρχίσει τη γύρα, ας πούμε, σε startup. Εγώ δεν έκανα interview σε FANG γιατί φοβόμουν να μην αποτύχω, αλλά αυτό που μου είπε κάποια στιγμή ένας τύπος είναι άμα φοβάσαι να κάνεις οτιδήποτε, δεν θα το κάνεις ποτέ. Ποτέ δεν θα πάει να την πέσεις. Άμα το ήθελες να μπεις. Οπότε θα το κάνεις ούτως ή άλλως και άμα αποτύχεις θα πέτυχες. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή η διαδικασία είναι δουλεμένη να μηδενίσει το false positive, αλλά έχει ένα false negative, το οποίο βασικά σημαίνει αν σε κόψουν, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα, ναι. Δεν έγινε και τίποτα. Και υπάρχει και ένα που δεν ξέρω, ανάλογα με την περίπτωση, αυτό που είχα δει στη δική μου περίπτωση, στη δικιά μου εμπειρία, ήταν ότι παίζει ρόλο όχι το bias, αλλά το πόσο ταιριάζει με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, σε πήγαιναν με την ομάδα σου να σου πάρει κάποιο συνέντευξη και κατά κάποιον τρόπο, ειδικά άμα έχεις όλα αυτά, μερικές φορές απλά επέλεγες αυτόν που ταιριάζει πιο πολύ στην ομάδα. Η δική μου άποψη εκεί που ήμουνα τέλος πάντων ήταν το ότι έφτανα στο τελευταίο σημείο και ήμουνα σε φάση που ήμουν εγώ και άλλοι υποψήφοι και κάποιοι άλλοι ταιριάζαν πιο πολύ. Το fit δηλαδή που θα... Ναι, το οποίο υποτίθεται ήταν αυτό το οποίο δεν θα συνέβαινε. Ίσως βέβαια, επειδή εγώ δεν ήμουνα στο engineering, που είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα της εταιρείας, της εταιρείας που είχε αναφέρει ο Χρήστος, ίσως να παίζει ρόλο αυτό. Έχω αρχίσει να πιστεύω τελευταία. Τέλος πάντων, αφήνουμε... Για legal λόγους θέλω να πω ότι και για legal και για ουσία, fitting δεν κάνουμε στην Google. Okay. Δεν κάνουμε fitting. Είναι το assessment, γιατί το fitting έχει bias. Δεν κάνουμε fitting. Είναι αυτό που λέμε equal opportunity, equal. Εμείς κάνουμε assess τον κώδικα και μόνο τον κώδικα
και τίποτα άλλο. Και δεν κοιτάμε να δούμε αν κάποιος μας αρέσουν τα αστεία του ή ο τρόπος επικοινωνίας. Όχι, το fit μπορεί να είναι και σε επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή έχω 5 που δεν ξέρουν ML, αλλά είναι φοβεροί στο να κάνουν διβανικό ακούρ, παράδειγμα τώρα. Ανόητο, αλλά okay. Λέμε τώρα. Θέλω ένα που να μην ξέρει, αλλά να ξέρει ML, π.χ. Βέβαια θα είναι άλλος ρόλος. Λέω τώρα. Εγώ είναι άλλος ρόλος. Αν έχουμε 5 υποψήφιους που κάνουν meet, ναι. Κάνουν meet το ρόλο, δεν θα πάρουμε αυτόν που κάνει fit την ομάδα ως ομάδα. Τουναντίον, θέλουμε κόσμο ο οποίος δημιουργεί μεγαλύτερα inputs και diverse views. Γιατί θέλουμε κάποιον ο οποίος να έχει τελείως διαφορετικά views. Εντάξει, okay, ναι, δεν το λέω απαραίτητα θα κάνει fit, θα είναι ίδιος. Μπορεί να είναι το διαφορετικό, αλλά εντάξει, ναι, αυτό τώρα είναι okay, σαφές. Έχω λίγο διαφορετική γνώμη, αλλά εγώ δεν έχω νομικό θέμα, επομένως θα σκεφτήσω. ναι, δεν έχω νομικό γιατί από την άποψη δεν δουλεύω εκεί τώρα. Επομένως δεν μπορώ να βάλω το Χρήστο σε τέτοια διαδικασία. αλλά ναι, και αυτό θα το αφήσουμε έτσι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Περνάμε στο επόμενο. Επομένως, όσοι μας ακούτε. Να μας γράψουν στα σχόλια να απαντήσουμε αν μπορούμε πληροφορίες για περαιτέρω. Ό,τι θέλετε. Και για αυτούς που, επειδή θα παίζει ρόλο για τη ροή, σας χαιρετάμε. Εμείς θα ηχογραφήσουμε κολλητά. Επομένως, δεν θα μπορέσουμε ό,τι πείτε ή ό,τι μας γράψετε να το βάλουμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.